Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βακελιό. Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας. Όταν ανάβει το κόκκινο φως του αέρα και ανοίγουν τα μικρόφωνα, μόνο ένας εχθρός υπάρχει μπροστά μας, ο εχθρός του λαού, η εξουσία, ραδιομακελάριδες. Από αυτό εδώ το λαό ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, εμπνευστήκαμε την εκπομπή ραδιομακελάριδες. Η ραδιοφωνική διαδικτυακή εκπομπή που έγινε θρύλος και τρέμει το σύστημα. Εκατομμύρια θεατές, τεράστια απήχηση, ρεπορτάζ που τσακίζουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στη 1:30 με τον Στέφανο Χίο και τη δημοσιογραφική μας ομάδα. Μακελιό.gr γεννήθηκε πριν από 12 χρόνια για να σπάσει τα τσιμέντα της καθεστωτικής ψευτοενημέρωσης. Είναι η πρώτη επιλογή της εξουσίας όταν ξυπνάει έντρομη για να διαβάσει τι γράψαμε. Είναι η πρώτη επιλογή των ξύπνιων αναγνωστών για να διαβάσουν πάλι τι γράψαμε. Είναι η πρώτη επιλογή της αλήθειας. Μακελιό.gr, το site των μεγάλων αποκαλύψεων. Μια χρόνια μάχη με το ψέμα, τη διαφθορά, την αδικία. Κάθε μέρα στα περίπτερα όλης Ελλάδος κυματίζουμε με το πάθος της πρώτης νίκης. Εφημερίδα Μακελιό, στους προμαχώνες του δημοσιογραφικού πατριωτισμού μέχρι τέλους. Εφημερίδα Μακελιό. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στον Focus FM 103,6. 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, για όλο τον πλανήτη. Κόντρα στη διαφθορά, με συνοδοιπόρο την αλήθεια, κόντρα στην αδικία, για μια ισχυρή Ελλάδα. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Συντονίσου και αφυπνίσου. Κυρίες, κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Γεμίζει το στόμα σου όταν προφέρεις αυτή την επωνυμία μιας, όπως αποδεικνύεται και όπως εξελίσσεται, ιστορικής, δημοσιογραφικής, διαδικτυακής και τηλεοπτικής εκπομπής. Η ώρα είναι 14 και 6 πρώτα λεπτά. Στο 210-95-90-361 και 6946-35-77-33 το τηλέφωνο το οποίο παρακολουθείτε νυχθημερών από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά παρακολουθείτε και από εμάς με ένα ειδικό σύστημα αντιβάιρους, το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν επιτρέπει στην ΚΙΠ, στη CIA, τη Mossad, τη MIT και όλες τις άλλες μυστικές υπηρεσίες, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, να εμβληθεί από τους κοριούς και από τα παράνομα λογισμικά του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Λαβράνου και του κυρίου Μπιτζιού, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν λογοδοτήσει την ελληνική δικαιοσύνη για τα ανομήματα που διέπραξαν εις βάρος της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, όσο άθλιος κι αν είναι αυτός. Όσο άθλιος κι αν είναι ο κοινοβουλευτισμός, όσο άθλια κι αν είναι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, όσο άθλια κι αν είναι τα πολιτικά κόμματα της χώρας με τη διακίνηση μαύρου χρήματος, με τη συνάντηση αρχηγών πολιτικών κομμάτων, με ολιγάρχες και βαστάζους του πλούτου και της εξουσίας, όσο άθλια και αν είναι όλα, η δημοκρατία δεν πρέπει να πάει στο απόσπασμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μακαρίτης Ανδρέας Απανδρέου, αυτός ο εθνομοιοδότης, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, επικυριάρχησε πάνω στη βουλημία ενός ολόκληρου λαού να πάρει μεγαλύτερα μεροκάματα,
να μπορέσει να αγοράσει ένα ψυγείο Πίτσος, ένα ψυγείο Ιζόλα, ένα ψυγείο εν πάση περιπτώσει της αρισκίας του, να μπορεί να πληρώνει με ευκολία τα ανίκια και να τρώει το βράδυ κοτοσούβλι στην ψησταριά της γειτονιάς του. Αυτά τα ικανοποίησε όλα ο μακαρίτης εθνομοιοδότης Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό όμως που δεν ικανοποίησε είναι τις βουλές του κυρίου. Τις βουλές του κυρίου της Ελλάδος, με κάπα κεφαλαίο. Δηλαδή, αυτό που δεν φρόντισε ή αυτό που επιτηδευμένα προσπάθησε να διωγγώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου για να περνάμε καλά. Για να δίνονται άφθονες επιδοτήσεις στον ελληνικό λαό, για να μπορούν να δουλεύουν οι Αλβανοί εργάτες στα χωράφια και να μπορούν οι Έλληνες να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να ρίχνουν τα προϊόντα τους χωματερές. Τώρα έρχονται όλα μπροστά μας. Αυτά λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου τα εξασφάλισε. Την τεμπελιά στα καφενεία, την τεμπελιά στην Πρέφα, την τεμπελιά στα σκυλάδικα της Θεσσαλίας, όταν γεωκτήμονες, ολιγάρχες της γεωργικής παραγωγής, κοντζαμπάσιδες περιοχής τους, έκαιγαν τις γραβάτες τους και τα κουστούμια τους, σπάζοντας ντάνες από πιάτα στα σκυλάδικα της Λάρισας, του Τυρνάβου και των γύρω περιοχών. Αυτές οι εποχές των παχιών αγελάδων πέρασαν, κυρίες και κύριοι. Πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Και τώρα η χώρα βαδίζει σε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος και σε μια ξεκάθαρα μνημονιακή κατάσταση περικοπής όλων των επιδομάτων, αύξησης σε γεωμετρική πρόοδο του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα μας κάψει και θα μας τσουρουφλήσει όλο το καλοκαίρι. Θα δείτε λογαριασμούς που θα τρίβετε τα μάτια σας, χιλιάρικα, 1500, θα δείτε γκαρσονιέρες να πληρώνουν 700 ευρώ. Έρχονται όλα. Έρχονται αν δεν έχουν ήδη έρθει. Και την ίδια στιγμή οι ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα, ακόμα και στο νερό, ακόμα κυρίες και κύριοι και σε μια μπύρα που θα χρειαστεί να πιούμε το καλοκαίρι, ακόμα και στα αναψυκτικά που πρέπει να δώσουμε, αν πρέπει να δώσουμε, χωρίς ανθρακικό στα παιδιά μας. Και την ίδια παραλλήλως ώρα, σήμερα, σε μια ιστορική στιγμή για το έθνος, για την εθνική παιδεία και θρησκευμάτων, όπως λέγαμε παλιά, για το σημερινό Υπουργείο Παιδείας του κ. Πυρακάκη, ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών ή πανελληνίων εξετάσεων, όπως κάποτε τις λέγαμε εμείς πιο παλιοί. Σήμερα, στους κωδικούς των μαθητών. Σήμερα, στους κωδικούς των κινητών τηλεφώνων όλων των μαθητών που έδωσαν για τις πανελλαδικές, παύλα, πανελλήνιες εξετάσεις, έρχονται, κυρίες και κύριοι, τα πικράματά τα. Από αυτά τα οποία είμαστε θες να γνωρίζουμε, ήδη κλαίνε μανούλες, ήδη κλαίνε μπαμπάδες και ήδη κλαίνε υποψήφοι. Υποψήφοι για μια θέση στον ήλιο. Αυτή η κυβέρνηση, μια άκρατη φιλελεύθερη κυβέρνηση, μιας ιδιωτικοποιημένης υγείας και μιας ιδιωτικοποιημένης παιδείας, όπως δείχνουν τα πράγματα, διότι η παραπαιδεία, όπως λέγαμε παλιά, δηλαδή τα φροντιστήρια, είναι σχεδόν ένα καθολικό συμπλήρωμα, ένα καθολικό ολοκλήρωμα, θα λέγα εγώ, στην ανύπαρκτη σπουδή των νέων ανθρώπων στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δυστυχώς, και έχω και προσωπικές απόψεις επί του θέματος, διότι τα δυο μου παιδιά έζησαν τη φρίκη, δυστυχώς, του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Του Δημόσιου Ιδρύματος Υγείας, όταν δεν υπήρχαν από τον Απρίλιο και μετά ούτε δάσκαλοι δημοτικού για να τα διδάξουν μαθηματικά, ιστορία και ή φυσική. Άρα, κύριε Πυρακάκη, πώς υπάρχει δημόσια παιδεία, όταν σε δημοτικά σχολεία δεν υπάρχουν δάσκαλοι? Όταν, φανταστείτε, αν σε κεντρικά δημοτικά σχολεία δεν υπάρχουν δάσκαλοι, τότε φανταστείτε τι συμβαίνει στα απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδος. Στον Εύρο, στα νησιά, στην Πελοπόννησο, σε κάποια απομακρυσμένα ορεινά χωριά, που το χειμώνα καταβυθίζονται οι δρόμοι και τα παίρνει όλα το ρέμα της οργής. Φανταστείτε, αν εκεί δεν υπάρχουν, στα κεντρικά σχολεία της Ελλάδος, δάσκαλοι,
οι καθηγητές, οι ορομίσθοι, οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις. Γιατί οδεύεται την κοινωνία και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης. Πρέπει να γίνεται κριτική εδώ. Ουδείς υπεράνω κριτικής. Ουδείς. Μπούλιδες, ξεμπούλιδες, ουδείς υπεράνω κριτικής. Παιδεία, υγεία. Βαίνουν προς πλήρη ιδιωτικοποίηση. Και το ερώτημα είναι ο πολίτης. Ο φορολογούμενος πολίτης. Ο οποίος έχει μπλέξει αυτό το τρελό γρανάζι της κρεατομηχανής. Για τα παιδιά του και για την οικογένειά του. Πώς θα μπορέσει να προστατέψει την οικογένειά του, τις βάσεις των παιδιών του. Δεν είναι όλοι για το πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά από τη στιγμή που το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει δώσει κατευθύνσεις στην κοινωνία για να μην σπρώχνουμε όλοι τα παιδιά μας κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μεγάλη χάρη του. Στη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τις δομές της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Πώς μπορούμε να στέλνουμε ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία για να πεθαίνουν. Και πώς μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας σε δημόσια σχολεία που εξοντώνουν το χαρακτήρα τους, που αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, που γίνονται παραβατικά παιδιά. Παιδιά όχι ενός σχολείου, αλλά παιδιά ενός εκπαιδευτικού κρεματορίου. Αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν οι εξυπνάκηδες πολιτικοί που βγαίνουν και κάνουν τους κοκοβιούς στα κανάλια, που τους βλέπω να στρώνουν τις κοιλιές τους. Τα παχυδερμικά οπίσθια τους από τη μάσα, από το φαγοπότι, από τις δόλειες παράνομες και μαφιόζικες συμβάσεις στο δημόσιο τομέα. Σήμερα λοιπόν όλοι οι υποψήφοι σπουδαστές πήραν τη βαθμολογία. Και είμαι σίγουρος ότι το 50% των παιδιών που πήραν βαθμούς έχουν πάθει την πλάκα τους. Γιατί ούτε έτοιμοι ήταν να παναδώσουν, ούτε έτοιμοι ήταν να υποδεχτούν εύκολα ή δύσκολα θέματα. Ήταν δύσκολα τα θέματα, μερικά. Τι σημαίνει δύσκολο θέμα? Ο διαβασμένος μαθητής δεν μπορεί να φοβάται τα δύσκολα θέματα. Είναι και θέμα τύχης βέβαια. Έχουμε περάσει και εμείς από τα θρανία. Δώσαμε, ξαναδώσαμε, πετύχαμε και καζαντήσαμε, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Σήμερα λοιπόν το μείζον πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι οι βάσεις. Είναι οι βαθμοί. Είναι το μέλλον των παιδιών μας, που δεν νομίζω να έχει μεγάλη λεωφόρο επιτυχίας υπό τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Όταν ξέρουμε όλοι ότι ξημερώνει το επόμενο καλοκαίρι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, και όταν κόβουνε σκεμμένα με περίεργα, πονηρά και δύσκολα θέματα, τραχύτατα θέματα, κόβουν μαθητές και υποψήφιους σπουδαστές για να τους στείλουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να πληρώσουμε κι άλλα από την τσέπη μας. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε κι άλλα από το υστέρημά μας. Ο γονέας θα πληρώσει. Γιατί μέσα στο μυαλό του έχει μια λασπουριά σκέψης. Ότι το παιδί μου για να σταδιοδρομήσει στην κοινωνία πρέπει να σπουδάσει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι απαραίτητο. Στην Ελλάδα λοιπόν τεχνίτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι σε οργανωμένη κατάσταση. Όχι να πάει να καλλιεργήσεις ένα χωράφι μόνος σου για να σπείρεις 50 ρίζες ελιάς και να πεθαίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλεις 5 κιλά λάδι. Μιλάμε για μια βιομηχανοποιημένη κατάσταση, η οποία όμως δεν έρχεται στη χώρα. Γιατί αυτό το σύστημα δεν θέλει τέτοιες καταστάσεις. Το σύστημα, κυρίες και κύριοι, θέλει κολύγες. Το σύστημα θέλει δούλους, δουλοπάρικους. Δουλοπάρικους στη μεγάλη εθνική επικράτεια της ακολασίας και της διαφθοράς. Σήμερα άκουγα μία γυναίκα, αστυνομικός λέει, εκβίαζε ένα συνάδελφό της. Ακούστε τώρα, για να καταλάβετε τι αστυνομία έχουμε. Κύριε Χρυσοχοΐδη, πού είσαι? Μιχαλάκη, το έβαψες το μαλλί? Το σένιαρες? Του άλλαξες χρωματισμό? Τη ρίζα την πρόσεξες? Τη ρίζα να προσέξεις. Τη ρίζα. Η ρίζα προδίδει την ηλικία, Μιχάλη. Ένας αστυνομικός, μια αστυνομική να λέει, εκβίαζε ένα αστυνομικό με
ότι θα τον δώσει στεγνά, λέει, και λοιπά, και του ζήταγε 250 ευρώ, 230 ευρώ και τα έδινε ο φουκάρας αυτός. Ποιος ξέρει που είχε μπλέξει ο ειδικός φουρός. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, πιάσανε την αστυνομική για εκβιασμό. Η άλλη στη Μύκονο που ήθελε να κάνει τη μεγάλη ζωή, έκλεβε τις αλυσίδες, τις χρυσές αλυσίδες, και βγάλει τα μπούτια έξω. Εντάξει, παιδιά, να μιλάμε για κακοποίηση γυναικών, αλλά να βλέπουμε τι γίνεται στην ολότητα, έτσι. Δηλαδή, μη μας καβαλήσετε κιόλας. Δεν φταίνε για όλα οι άντρες. Συμφωνώ. Είναι βαρύ το χέρι μερικών και πρέπει να τους το κόβεις. Αλλά δεν φταίνε για όλα οι άντρες, παιδιά. Η άλλη έκλεβε τις χρυσές αλυσίδες από το λαιμό των λαθρομεταναστών μες στο αστυνομικό τμήμα. Και ζούσε τη μεγάλη ζωή γιατί θέλει να κάνει τα στη Μύκονο. Τις παρτούζες. Για να παίρνει τα μεροκάματα. Οι άλλοι να πούμε χειρότεροι. Οι άλλοι. Δεν θα πω ονόματα τώρα, δεν είναι και της ώρας. Αλλά όπως και να έχει, ο άλλος, τι να πω για τον ανθρωπάκο τώρα, είναι στο νοσοκομείο, καμένος και λοιπά. Μιλάω για τον αστυνομικό φρουρό έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, της κ. Κλάπα, που η κόρη της, αν δεν κάνω λάθος, εργάζεται ως δικαστική συντάκρια, δεν ξέρω τι είναι, ελεύθερη, στην τηλεόραση του Μέγκα, του κ. Μαρινάκη. Πάλι καλά που δεν τη βγάλα να μας πει για τη μάνα της. Πάλι καλά. Εδώ η κυρία Τζίμα κάνει δελτίο ειδήσεων και λέει για τον άντρα της. Εδώ η κυρία Ζαχαρέα λέει ότι είμαι γυναίκα ναυτικού. Επειδή ο Θόδωρος είναι στην Ευρώπη και δεν τον βλέπω καθόλου. Τι λες, κυρία μου. Δανείσου κανένα πιτσιρικά. Είναι της μόδας. Είναι της μόδας, κυρία μου. Κυρία Μάρα, εάν έχεις ανάγκες, δανείσου κανένα πιτσιρικά. Τι μας λες ότι ζεις γυναίκα ναυτικού. Και εμείς τη ζωή ναυτικού ζούμε. Δεν βγήκαμε να το κάνουμε βούκινο. Δεν μπορώ, λέει, ο Θόδωρος λείπει. Και τι με νοιάζει εμένα. Και ποιος σου είπε καταρχήν εσένα να παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων στο Σταρ. Με τον άντρα σου να έχει πολιτική και κυβερνητική θέση. Αλλά αυτά τα λέει κανένας. Φοβούνται να τα βάλουν με το σύστημα. Βέβαια. Πού να τα βάλεις με το σύστημα. Το σύστημα είναι πανίσχυρο. Θα σε εξοντώσει. Θα σε πετάξει έξω από όλες τις δουλειές. Εμείς εδώ δεν φοβόμαστε. Έχουμε δουλειά. Νύχτα τα μπάζουμε, νύχτα τα βγάζουμε. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Έτσι λένε στο χωριό μου. Αυτή είναι η λαϊκή διάλεκτος που καταλαβαίνει ο κόσμος. Η μία, ο άντρας της είναι πολιτικός, ηγετικός στέλεχος αριστεράς και παρουσιάζει δελτίο στο Μέγκα. Η άλλη είναι ο άντρας της, έχει πολιτική θέση, είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζει δελτίο στο Σταρ. Ε, τότε να σας πω κάτι. Η άλλη, η Κοσιόνι στο Sky, ενημέρωση σου λέει τώρα. Ενημέρωση, ε. Εγώ τα λέω με το όνομά μου, κυρίες μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Σεις φοβάστε και κρύβεστε. Είμαι γυναίκα ναυτικού. Εμείς οι ναυτικοί, που λέει και ο Γιώργος Μαργαρίτη. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κυρία μου. Δανείσου κανένα πιτσιρικά, άμα είσαι γυναίκα ναυτικού. Τι μας το λες δημόσια. Και η κυρία Κοσιόνι παρουσιάζει δελτίο στο Sky, στην αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, που όπως θα είχατε ακούσει και ακούτε καθημερινά στο τιζεράκι του Γερομητσοτάκη που έβριζε το Sky, επειδή ο Αλαφούζος τα παίξαμε και στο δελτίο του Αλέρ, τα είδατε. Ξεστραβωθήκατε. Που του ζήταγε ο Γερομητσοτάκης ένα εκατομμύριο τη φορά. Μέχρι που απίβδησε, μπαίλτισε ο Μακαρίτης, ο Αριστίδης, ο Αλαφούζος, ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη του Σκάκη. Άχι το διάλο, άχι το διάλο, κολογερέ. Με έπριξες. Και βγήκε και τα πει όλα δημόσια. Μπα. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ποιος μου λέει εμένα δεν γίνεται το ίδιο. Αφού βγαίνει ο Ναύαρχος από το Λέξη και λέει διακινείται μαύρο πολιτικό χρήμα στα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα βάρχε. Σι που έριξε το καράβι στον Ισθμό. Ή δεν ήσουν ασύ. Μήπως ήταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία «Η Βάσης και η Βασούλα» με την Τζένι Καρέζη. Που τα θυμάμαι όλα, ο μπαγάσας. Αυτή είναι. Αυτό είναι το σχόλιο που πρέπει να γίνεται. Έχουν πιάσει όλες τους προμαχώνες της ενημέρωσης. Για να ενημερώσουν ποιον. Τα κουτάβια. Τα στραβάδια. Τα στραβόγαλα που λέγανε και στρατό. Τους Έλληνες πολίτες. Να κάτσουν οι παλιόγεροι, οι παλιόγριες, οι σάπκοι. Και οι σάπκες να ενημερωθούν από το Sky, το Mega και το Star. Κατά στην ενημέρωσή σας. Και συγγνώμη για την έκφραση, μπορεί να τρώτε μερικοί. Δεν πειράζει. Και αυτά που τρώτε, το ίδιο μπορεί να είναι. Αυτή είναι λοιπόν η ζωφερή πραγματικότητα. Και το άλλο, το άθυρμα,
που λέγεται Κούλης, γιατί ο Μητσοτακισμός ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτακισμός. Και όσοι ψηφοφόροι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζετε Μητσοτακισμό. Ο Μητσοτακισμός είναι γκάγκρενα, καρκίνος. Καρκίνος στο αίμα, λευκαιμία στη Δημοκρατία. Γιατί αυτό το μόνο που έκαναν στη ζωή τους είναι να μάθουν πώς θα κονομάνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Γιατί το μόνο στο οποίο πίστεψαν αυτοί ήταν στο Θεό του χρήματος. Που τον λάτρεψαν, τον μαμονά. Τέτοιες εκπομπές θέλει να ακούει ο κόσμος. Όχι μαμαμά και μουμουμού. Στείνουμε το Γιάννη τον Πρετεντέρη. Βγαίνει και η Ράνια. Βάζουν και 2-3 κολαούζους και κάνουμε τον αχταρμά, κύριε Μαλέλη. Φτού! Αυτά είναι δελτία ειδήσεων. Την αλήθεια, ρε, πείτε στον κόσμο. Την αλήθεια. Ότι αν δεν ρωτήσετε το αφεντικό, είδηση δεν βγαίνει. Αυτό θα πείτε. Γιατί σας πήραμε χαμπάρι. Γι' αυτό κάνετε οχτάρια, εννιάρια και δωδεκάρια. Όταν κάποτε τα δελτία ειδήσεων έκαναν 25 και 30. Δείτε τώρα τα νούμερα. Στα νούμερα της τηλεθέασης για να καταλάβετε τι νούμερα κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Αλλά βέβαια, μονοκρατορία στις δημοσκοπήσεις, μονοκρατορία στις δημόσιες σχέσεις, μονοκρατορία στα νούμερα τηλεθέασης, καμιά δεύτερη εταιρεία μέτρησης υπάρχει στην Ελλάδα, όχι, μία μόνον. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο σε όλα. Και ο άλλος έξω να υποστηρίζει τη Φον ντερ Λάιεν, τη διεφθαρμένη. Και τον βάλανε και ειδικό διαπραγματευτή. Και σκέφτεται, λέει, μήπως πάει σε πρόωρες εκλογές για να καπακώσει αυτά που συμβαίνουν στον υποτιθέμενο λοβοτομημένο κεντροαριστερό χώρο. Ποια κεντροαριστερά υπάρχει στην Ελλάδα? Του Κασελάκη, ο Δούκας, λέει, κατεβαίνει. Πού πας, ρε δήμαρχε? Εδώ οι Αθηναίοι πολίτες έβγαλαν δήμαρχο. Και εσύ πάει να γίνεις πρόεδρος Πασόκ? Ποιος το επέτρεψε, ρε, αυτό? Η λαϊκή βούληση. Από πού την πήρες, λέει, τη λαϊκή βούληση? Από τους Αθηναίους πολίτες που σε ψήφισαν για δήμαρχο? Λιμοκοντόρε, 1,50 με τα χέρια ανάταση. Από το Γιδοβοσκό στο Λιμοκοντόρο. Καλά μου λέγει και ο Λιγάρχης προχτές που μίλησα μαζί του. Παιδί μου, όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κατά διαβόλου πάει ο τόπος. Φαντάσου και να το λέει ο Λιγάρχης, που δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην κέντρο αριστερά. Ο Δούκας, ο Κασελάκης, ο Σκατάκης. Εμέ έτσι μιλάει ο κόσμος. Ο Πέτρος ο Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς ο Αρχιμανδρίτης, ο Ραγκούσης, Θεέ μου, τι, ο Τεμπονέρας, Θεέ μου, τι φυσιογνωμίες είναι αυτές. Από ποιο κουτί του διαβόλου τους βγάλουν όλους αυτούς? Και κάνουν παρέλα στα κανάλια και θέλουν όλοι να είναι ονοματέοι. Να γίνουν όλοι αρχηγοί. Άρα δεν υπάρχει, τι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ούτε μικρή η ελάσσονα αντιπολίτευση. Πού να βρεθεί μείζωνα? Ο Φάμελος, άλλη μοσχαροκεφαλή αυτός. Μουσχαροκεφαλή όλοι τους. Άμα βλέπεις άνθρωπο με μεγάλο κεφάλι, να φοβάσαι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Γιατί φοβόμαστε να τα πούμε και να τα εκφράσουμε? Και βέβαια βρήκε πρόσφορο έδαφος η άλλη η Λουλού και λέει θα πάω σε πρόωρες εκλογές. Σκέφτεται να πάει σε πρόωρες εκλογές. Γιατί σου λέει τώρα τους τσακίσω, αν πάρω ένα 34, μήπως και σωθώ. Σώσω το τομάρι μου για να φροντίσω να πακετάρω τα λεφτά, να τα βγάλω έξω όλα. Γιατί μερικά έχουν μείνει εδώ, μισακά. Και παλεύει να τα κρύψει. Παλεύουν να τα κρύψουν. Στις βαλίτσες, στα μπαούλα, στα θησαυροφυλάκια, στα γραμματοκιβώτια, παντού. Όπου ανοίξεις, λεφτά τον Μητσοτάκη δεν βρίσκεις. Αυτό ήταν το σύντομο σχόλιο. Περιεκτικό, ζωντανό και ρεαλιστικό. Όπως το αφήγημα της δημοκρατίας τους. Ποια δημοκρατία, ρε κακομύριδες? Ποια δημοκρατία? Αυτή είναι δημοκρατία. Δημοκρατία υπάρχει στην Αμερική. Όταν βγαίνει στο debate ο γερο Biden, ο οποίος πάσχει από γεροντική άνοια, και βγαίνει από την άλλη
ο Τραμπ, ο οποίος είναι μεγάλη κουφάλα, αποδεδειγμένα, και τον κάνει με τα κρεμμυδάκια. Πήγε ο παλιόγερος χθες και δεν μπορούσε να αρθρώσει δύο λέξεις. Σήμερα στην Αμερική γίνεται της κολάσεως. Διότι φωνάζει το 30-40% των δημοκρατικών να πεθάνεις τώρα στον Biden. Αυτό φωνάζουν. Να πεθάνεις τώρα. Ψόφα να τελειώνουμε. Δεν το λέω εγώ. Μπείτε στο Twitter και δείτε τα σχόλια. Δείτε τι λένε οι δημοκρατικοί. Αυτός δεν τη βγάζει. Πού το πάμε, πού το πάμε το όρθιο φέρετρο. Την όρθια κάσα, πού την πάμε. Χτες το debate ήταν αποκαρδιωτικό για τον Biden. Αυτό είναι καθολικά ομολογούμενο. Εξευτελίστηκε ο γέρος που πάσχει από γεροντική άνοια, που τον έχει βαρέσει η μαλθακότητα στο κεφάλι. Έχουνε νεκρώσει το 70% των εγκεφαλικών κυττάρων του. Πού θα πάει αυτός? Ένας τύπος που παρέπε, έβηχε, θολό βλέμμα είχε πάρει, τον είχαν χαπακώσει κιόλας, γιατί πάσχει από γεροντική άνοια, και ο άλλος έκανε παρέλαση. Ο άρχον, ο γίγας, ο Τραμπ, που τους μήνες που ήταν έγκυος η όμορφη, τον έβαζε στις storms. Τον έχωνε στις storms. Και βγήκε χτες και κόντυψε να μας βγάλει όλους τρελούς. Εγώ, λέει, τον έχωνα, τι λέτε ρε? Τον ρώτησε ο Biden στον αέρα. Εσύ δεν ήσουν που πήγαινες με την πόρνη? Αυτά λέγονται στο αμερικανικό debate. Αν αυτά υποθούν σε ελληνικό debate, θα πέσει η ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, για να πάει να κάνεις debate, πρέπει να φέρεις τους 7 πολιτικούς αρχηγούς να υδρώσουν, να ξεϊδρώσουν, να αλλάξουν 18 πουκάμισα, 38 σακάκια. Να έχεις δίπλα τους παρακοιμόμενους, να σε βάψουν, να σε σενιάρουν, να σε πάνε από το κομμωτήριο, για να βγεις να κάνεις μια παροδία debate. Αυτό είναι το ρεαλιστικό debate, το αμερικανικό. Τον εξευτέλισε ο άλλος. Αλλά ο γέρος γύρισε και του την έχωσε, σαν το φαρμακερό φίδι, σαν την οχιά. Σύ δεν ήσουν που πήγαινες με την πόρνη, του είπε, στα ίσια. Στα ίσια, στο debate, που ακούνε 150 εκατομμύρια Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο και που το είδε όλοι οι φίλιος. Και δεν δίστασε η οχιά της γεροντικής άνοιας να του πει, σύ δεν ήσουν που μαρκάλευες τις storms, που την πασάλιβες. Και λέει ο άλλος, εγώ ήμουνα. Εγώ δεν πήγα ποτέ με ιερόδουλη. Και τον έβγαλε τρελό. Εγώ ποτέ, λέει ο Τραμπ, ποτέ αν ήμουνα πρόεδρος δεν θα γινόταν Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος. Τι θα έκανες, του λέει ο Biden, θα τους έλεγα να μην πάνε ποτέ. Καταλάβατε? Πάρτε μια γεύση. Να δείτε σε τι άθλια κατάσταση είναι ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, και αυτή την ώρα φωνάζει όλη βεβαίως η Αμερική, βρείτε έναν άλλο να πεθάνει τώρα, να τελειώνουμε. Εγώ θα σας πω μια πρόταση που την άκουσα νωρίτερα εφιώς στο Sky, στο ραδιόφωνο. Είπαν εκεί οι δύο παρουσιαστές ότι ενδεχομένως η πιο καλή λύση απέναντι στον Τραμπ είναι να πάρουν τον Κασελάκη. Να τον βάλουν απέναντι στον Τραμπ, μπα και τον νικήσει. Πάρτε τον Κασελάκη, μήπως και σωθείτε. Αυτό είπαν. Δεν έχουν και άδικο. Τρέλα πουλάει ο ένας, τρελός είναι ο άλλος. Πάρτε μια γεύση από τον Biden και από το τι έγινε χθες στο debate. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they in fact pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if,
We finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τραγική κατάσταση. Ο γέρος τα χάσε στον αέρα, μπέρδεψε τα λόγια, δείξε, σφιγγότανε ο γέρος, θα πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Ο Biden τον βλέπω από χέσιμο. Κυρίες και κύριοι, θα έλεγα να αναστήσετε τώρα τον John Fitzgerald Kennedy. Ή πάρτε ένα Kennedy, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, πάρτε ένα κασελάκι. Πού τον πάτε ρε το γεροκούγελο? Πού την πάτε τη γεροξούρα? Ρε τον κακομύρι. Σήμερα σύεται. Αυτό είναι το μείζον θέμα στην Ελλάδα, είναι η ανακοίνωση της βαθμολογίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που θα κλάψουν με μαύρες μανούλες, ήδη κλαίνε στήφι μαθητών. Στήφι. Και το δεύτερο είναι το debate στην Αμερική, που εξευτελίστηκε μια ολόκληρη δημοκρατική παράταξη, ιστορική δημοκρατική παράταξη, που είχε βγάλει μεγάλους Αμερικανούς ηγέτες. Αναστήστε τον John Fitzgerald Kennedy, πάρτε τον κασελάκι, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνετε. Δεν βγαίνει, λένε. Οι ίδιοι, το ίδιο το επιτελείο των δημοκρατικών φωνάζει. Αλλάξτε τον. Θα καταστραφούμε, να πεθάνει τώρα. Αυτό λέει. Να πεθάνει τώρα. Αυτό φωνάζουν για τον Biden. Ψόφα να τελειώνουμε. Κυρίες και κύριοι, το λένε οι ίδιοι δημοκρατικοί. Μπείτε στο Twitter και στα social media να δείτε τι γίνεται. Τι κολάσεως! Βεβαίως η γεροχιά που ήταν χαπακωμένη χθες το βράδυ, του είχαν ρίξει τους ορούς, του είχαν κάνει τις ενέσεις, του είχαν κάνει το κλείσμα. Το κλείσμα, οπωσδήποτε μπα και τυχόν, του φύγουν στον αέρα. Πάθη καμιά, γιατί έχει και ακράτεια ο γέρος. Ο γέρος έχει ακράτεια. Ήταν με πάνα. Με πάνα ήταν. Και φοβόντουσαν μην τα κάνει επάνω του ή κατουρηθεί επάνω του. Είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση ο Biden. Και τον λασάρουνε για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ποιον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ρε παιδιά? Αυτός είναι 81, δηλαδή θα είναι πρόεδρος στα 86. Ο άλλος είναι 78, θα πάει 83. Κάτι πάει και έρχεται και το άλλος είναι κοτσονάτος. Αλλά τούτο εδώ, το γεροκούγελο, που το πάτε? Ήταν η καταστροφικότερη ημέρα για την Αμερικανική Δημοκρατία και ειδικά για το κόμμα των Δημοκρατικών και βεβαίως από το άλλο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων που πανηγυρίζουν. Την ίδια στιγμή στη Γαλλία η Λεπέν ετοιμάζεται για τον εκλογικό της θρίαμβο. Έχοντας πάρει στο πλάι της τον 28χρονο Μπαρντελά, ή όπως αλλιώς λέγεται αυτός ο μορφωνιός. Νομίζω ότι την πυθώνει τη γριά. Δηλαδή την γαργαλάει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτή είναι γεννηθήσα το 66. Νομίζω, ναι. Είναι η μαστίσα. 58 είναι η Λεπέν. Εκτός αν κάνω κάποιο λάθος. Μήπως είναι 57, 56. Εκεί περίπου είναι. Ο άλλος είναι 28, τζόβενο. Γκαστρώνει γαϊδούρα στον ανήφορο. Τον έχει γριά και τον έχει κάνει... Καλά, δεν είναι γριά μια γυναίκα 58 χρονών. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, όπως τις λένε. Και οδηγεί τη Γαλλία, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και τα προσωπικά των πολιτικών. Πρέπει να ξέρουμε τι πάστα είναι ο καθένας. Η Λεπέν είναι αδίστακτη. Δεν είναι ακροδεξιά η Λεπέν. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αν θεωρείτε τη Λεπέν ακροδεξιά. Εφιέστατη. Εφιέστατη. Και την ίδια στιγμή φοβούνται οι τράπεζες ότι με την εκλογή της Λεπέν στην εξουσία, που δεν είναι η Λεπέν βεβαίως, είναι ο Μπαρμπελά αυτός, ο Μαρμελάδας ελληνιστή, ο 28χρονος που πρέπει την αντιχαϊδολογάει τη γιαγιά. Αλλά δεν πας περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι και εκεί, αλλά δεν είναι εκεί ακριβώς. Το ζυγκόνι, λοιπόν, θα γίνει πρωθυπουργός. Και ο Μακρόν, το άλλο ζυγκόνι της γριάς της άλλης, κοιτάξτε να δείτε πόσο κοινοβουλευτική γεροντολαγνία υπάρχει στη Γαλλική Δημοκρατία. Δηλαδή, ποιος το περίμενε μετά το Τεγκόλ, τεράστιες προσωπικότητες, το Σιράκ,
το Μιτεράν, πώς λένε οι Γάλλοι. Θα έρχονταν η Λεπέν, ο Μπαρμπελά, ο Μακρόν, ο Γεροντολάγνος. Δηλαδή, η μία ηθιά έχει τον 28χρονο. Η άλλη, η Γριά, έχει τον Μακρόν. Και θα γίνει πρωθυπουργός ο 28χρονος ζυγκολό της Λεπέν. Οι τράπεζες έχουν πάθει ταράκουλο. Φοβούνται την αύξηση των επιτοκίων. Φοβούνται την πολιτική τους όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Και φοβούνται, κυρίες και κύριοι, την κατάρρευσή τους. Διότι το πρόγραμμα της Λεπέν, για να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για τις γαλλικές εκλογές, που θα είναι ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, εάν ο 28χρονος Μαρμελάδα Ζυγκολό της Λεπέν πάρει την εξουσία, θα είναι ένα κόσμο ιστορικό, παγκόσμιο πολιτικό γεγονός. Μια δεξιά, σκληρή πατριωτική παράταξη να πάρει την εξουσία. Και να πανηγυρίσουν και να ανοίξουν σαμπάνιες κάτω από τον πύργο του Άιφελ το βράδυ της 30ης Ιουνίου. Πλησίασε σε δύο μέρες. Την Κυριακή στη Γαλλία έχουμε εκλογές. Εάν βγει ο Πρωθυπουργός, γιατί εκεί, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχετε μαύρα μεσάνυχτα προφανώς, δεν σας έχει κάτσει να σας εξηγήσει κανένας. Ποιος θα σας εξηγήσει, ο Αντώνης ο Σρόιτερ? Ποιος θα σας εξηγήσει? Ο Αντώνης ο Σρόιτερ με τα πόδια της ζερβοκουντάλες, σαν τον Τζον Γουέιν που βγαίνει κάθε βράδυ? Δεν μπορεί. Η Στάη πού είναι, αναζητείτε. Η Τζίμα να σας εξηγήσει, δεν γίνεται. Ο Μαλέλης, αφήστε τον αυτόν. Στη Γαλλία υπάρχει προεδρική δημοκρατία. Είναι όπως ήταν κάποτε στην Ελλάδα. Κάποτε, πριν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Στη Γαλλία γίνονται προεδρικές εκλογές κάθε 5 χρόνια. Και αναδεικνύεται ο ανώτατος πολιτιακός παράγων που είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Υπάρχει όμως και κοινοβούλιο στο οποίο αναδεικνύεται ο πρωθυπουργός. Συνηθίζεται η παράταξη η οποία έχει αναδείξει τον Γάλλο πρόεδρο να επηρεάζει το εκλογικό σώμα όσον αφορά και την ανάδειξη κοινοβουλευτικός με αιρετό πρωθυπουργό. Τώρα η Λεπέν φαίνεται να συγκεντρώνει το 37% βάσει των δημοσκοπήσεων και στις βουλευτικές εκλογές να αναδεικνύεται εκτός απίθανου απρόοπτου, διότι ο Μαρμελάδας, ο 28χρονος. Άρα η Λεπέν θα είναι επηρεάζουσα τον πρωθυπουργό με πρόεδρο της Δημοκρατίας αντίπαλο δέος τον Μακρόν. Αυτό είναι το παράτερο της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής. Το θέμα είναι η συνύπαρξη. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι γαλλικές εκλογές. Διότι η Ελλάδα πάντα αποφάσιζε με γνώμονα τι έλεγε και η Γαλλία. Και η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία και η Αμερική. Δηλαδή με λίγα λόγια το κοινοβουλευτικό ελληνικό σύστημα επηρεαζόταν άμεσα από τις μεγάλες δυνάμεις και τις σφαίρες επιρροής. Το γαλλικό αποτέλεσμα της Κυριακής θα κρίνει και τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό είναι σίγουρο. Που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να περιμένουμε, διότι από τη μία υπάρχει ο Εθνικός Συναγερμός, το δεξιό λαϊκό πατριωτικό κόμμα, και από την άλλη υπάρχει η υποτιθέμενη αριστερή συσπήρωση με κάτι απίθανους τύπους οι οποίοι θέλουν να λέγονται αριστεροί. Σαν όπως και στην Ελλάδα, ας πούμε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλήρη επικράτηση και βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει και ο γαλλοϊταλικός άξονας που δεν πρέπει να βγαίνει έξω από τις γεωπολιτικές σταθμίσεις για την ευρύτερη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Που σημαίνει ότι γεωπολιτικά και πολιτικά μας επηρεάζει και εμάς το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, όπως επηρεάζει και την νέα εκλογή νέου προσώπου ως Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ,
ενός περίεργου τύπου. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό. Και βεβαίως προσπαθούν ήδη να αναδείξουν τους τρεις στην Κομισιόν και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία και να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι, γεμάτη λομπίστες, μαύρο χρήμα, πακέτα, ρουσφέτια, λευκό κολάρο. Και να τελειώνει η ιστορία με τις γαλλικές εκλογές για να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Κάτι το οποίο βεβαίως επηρεάζει και την Ελλάδα. Επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Ο Στουρνάρας κάθεται στα κάρβουνα. Στην Ελλάδα η κατάσταση δεν πάει καλά στην οικονομία γιατί η ακρίβεια μας έχει πνίξει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι γαλλικές εκλογές θα κρίνουν πολλά την Κυριακή. Ετοιμαστείτε λοιπόν για εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, είναι 14 και 43 από τα λεπτά. Θα έλεγα να πάμε σε λίγο έτσι κανένα ελληνικό τραγούδι να ακούσουμε, κυρία Λαγουδάκη, να πάρω κι εγώ μια ανάσα και να επανέλθουμε με ρεπορτάζ που κάναμε σε 1000 μέτρα υψόμετρο. Θα το δείτε σε λίγο. Σε 14 και 47 πρώτα λεπτά και σύεται ο ραδιοσταθμός και ο ραδιοθάλαμος, ο διαδικτυακός ραδιοθάλαμος του MAC TV. Κυρίες και κύριοι, κάναμε ένα ταξίδι πριν από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένα ταξίδι πάνω σε ένα μοναστήρι. Στην περιοχή της Βιωτίας. Πάμε και εκεί. Πάμε παντού γενικότερα. Πήραμε ένα άρμα μάχης, γιατί για να ανέβεις εκεί μόνο με άρμα θα μπορούσες να ανέβεις, και φτάσαμε στα 1000 μέτρα υψόμετρο για να πάμε να βρούμε το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Θέλω να σας πω ότι οι Μητσοτάκηδες είναι αθεόφοβοι. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία ακούσαμε εκεί, και είναι πρωτογενές το ρεπορτάζ, το οποίο το είχαμε, και τώρα που τελειώνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο κύκλο των εκπομπών των ραδιομακελάριδων, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και τη λήξη των συγκεκριμένων εκπομπών, όπως θέλω να ανακοινώσω ότι τελειώνει σιγά σιγά και η συνεργασία μας με το Alert TV, ένας ακόμα κύκλος εμφανίσεων της εφημερίδας μας. Το Alert TV ολοκληρώνεται σιγά σιγά για να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Χρειάζεται η ξεκούραση και η στοχοπροσήλωση. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο για πολλούς. Αλλά υπάρχουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που δεν θα τις αφήσουμε έτσι, διότι η ενημέρωση συνεχίζεται και από την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου και από τον κύριο Βαγγελάτο και από την κυρία Σκορδά και από τον κύριο Λιάγκα. Όλοι αυτοί συντελούν στη σφαιρική ενημέρωση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε να μείνετε παραπονεμένοι. Θα υπάρχουν εκπομπές που θα βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή τις επαναλήψεις τους. Σκαρφαλώσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε μία μονή στα 1000 μέτρα, κοντά στο Μόρνο. Κοντά στα νερά του Μόρνου και κοντά στην παραλία της Βιωτίας που βλέπει προς την Πελοπόννησο. Για να βρούμε το γέροντα Παχώμιο. Γιατί είχαμε την πληροφόρηση ότι πάνω σε αυτό το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ γίνονται σημεία και τέρατα. Η μονή αυτή ανήκει στη μεγάλη Μητρόπολη της Λεβαδίας. Εκεί που κάποτε πρωτοστατούσε ως Μητροπολίτης ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος ο αξιοσέβαστος κύριος Ιερώνυμος. Το γεροντάκι που θα δείτε μοιάζει πραγματικά με τον Άγιο Παΐσιο. Είναι μια φιγούρα που έρχεται μέσα από τις εξαϊλωμένες μορφές της ελληνικής Ορθοδόξου Αγιοσύνης. Ο κακόμοιρος ο γέροντας που ήταν επί 50 χρόνια ηγούμενος σε αυτό το μοναστήρι ξυλώθηκε βιαίως κάποια στιγμή, γιατί του ανακοίνωσαν κατά την πληροφόρηση που έχουμε εμείς ότι η μοναστική περιουσία πρέπει να πουληθεί, να ξεπουληθεί στους Μητσοτάκηδες. Και στους είναι αυτό επενδυτές και επιχειρηματίες που θέλουν να βάλουν στο χέρι την εκκλησιαστική περιουσία για να φτιάξουν σε μια παρθένα περιοχή
απείρου φυσικού καλούς, όπως έγινε, ξέρετε, οι Μητσοτάκηδες προσεγγίζουν τις περιοχές Natura. Τους αγαπάνε πολύ, είναι παρθενοκυνηγοί, όπως ο Κούλης. Ο Κούλης είναι μεγάλος παρθενοκυνηγός. Την αγαπάει και τη σέβεται ο κύριος Πρωθυπουργός στην παρθενιά του. Και τη δίνει εκεί που πρέπει. Ή του την παίρνουν βιαίως. Σε αυτή τη μονή λοιπόν συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Ξύλωσαν σε μια νύχτα κατά τις καταγγελίες των κατοίκων. Πήγαμε και τα βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Το γέροντα Παχώμιο, γιατί δεν υπέγραφε ούτως ώστε να εκποιηθεί και να πουληθεί, να ξεπουληθεί για ένα κομμάτι ψωμί η παρθένα περιοχή της μοναστικής περιουσίας. Από κάτω, αν δείτε τις φωτογραφίες, αν δείτε, κυρία Λαγουδάκη, δείξτε κάποιες φωτογραφίες, γιατί πραγματικά εμένα με συνεκλώνησε η περιοχή. Είναι ένα απείρου φυσικού, άπειρης φυσικής ομορφιάς το συγκεκριμένο μέρος. Είναι πάνω στο βουνό ριζωμένο. Είναι πραγματικά μια περιοχή εξαιρετική. Από κάτω είναι η παραλία της Βιωτίας που βλέπει τον Κορινθιακό. Εκεί υπάρχει μια περιοχή της Αρμύρας, όπου το καλοκαίρι κοκκινίζει η θάλασσα από το πολύ ιόδιο. Μιλάμε για πεντακάθαρες θάλασσες που κάλλιστα, κοιτάξτε εδώ να δείτε πανοραμικά, που κάλλιστα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά. Κάποιοι λοιπόν επενδυτές σε συνεργασία λένε εκεί, από αυτά που εισπράξαμε, δεν μπορούμε να βρούμε συμβόλαια. Τι συμβόλαια να βρούμε, μοναστικής περιουσίας, πού να τα βρούμε? Να βρούμε τα βουλοκαίρια? Πήγαμε λοιπόν εκεί, μιλήσαμε με τον γέροντα, τον ξύλωσα σε μια νύχτα, λέει, γιατί δεν υπέγραφε. Δεν υπέγραφε στους επενδυτές για να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον και να χτίσουν εκεί ξενοδοχεία και μεζονέτες, πολυτελείς μεζονέτες για τους καπιταλιστές. Ο γέροντας ήταν πολύ επιφυλακτικός και φοβισμένος. Και σε μια συζήτηση που κάναμε μαζί του, μας είπε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να τα ακούσουμε. Άλλο μέρος. Πού? Στην Λιβαδιά. Λιβαδιά, μπράβο. Στη Λιβαδιά τι? Αυτοί καθόλουσαν κάτι εκεί μέσα. Τώρα αυτά τα κάμουνα ξέρουν ότι εγώ δεν θα έχουν, θα κάμουνα τα μία ψευδιά να πούμε. Ο δεσπότης ο Γεώργιος, τον έχει αφήσει αντικαταστάτη ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος. Είχε δύναμη αυτό τώρα, κατάλαβε ο Ιερώνυμος. Ξέρουν ότι εγώ δεν θα έχουν. Όλη Βιωτία το λέει, το πήρε ο Δημητριάδης ο Γρηγόρης. Μπράβο. Τώρα τα ακούω από εσάς. Μητσοτάκη. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν θυμάσαι το χαρτί όμως. Δεν τρέπονται, δεν να χαθούν. Δεν θες να πεις. Τώρα τα ακούω, δεν τρέπονται λίγο. Σε επίπεδα γεωσύνης, το λέει όλη στερά. Σε επίπεδα γεωσύνης και δεν θες να τοποθετηθείς. Πρέπει όμως να τους πολεμήσουμε, γιατί είναι ενάντια στο Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ο Σατανά και χαιρετάνε έτσι γέροντα. Αλήθεια. Ναι. Τι λέτε. Και ο Ιερώνυμος, ο ίδιος. Έτσι. Έχει το διάβολο πάνω του. Για ποιον έχει. Ποπόπο, τώρα τα ακούω. Δεν μπορεί να ξέρω εγώ, στην ερημιά που είμαι εδώ δεν τα έχω. Ναι, αλλά δεν μας λες γιατί σε σταματήσαν από ηγούμενο. Ναι, μου σταματάνε ένα, τώρα και βάλουν ένα νέο. Πώς έτσι ξαφνικά. Τι να τους κάνω, ας πούμε. Τι να πω, ότι μπήκε το με σταματάνε και βάλε το ένα αυτό. Χωρίς και έλεγε, μου έλεγαν αυτά και εγώ τους απαντούσα όχι, όχι. Τι σας έλεγαν, τι σας έλεγαν, τι σας έλεγαν. Και τώρα τι μου λέει. Τι σας έλεγαν. Ναι. Έλα Παναγία μου, άμα το... Τι σας έλεγα, τι σας έλεγα. Του λέγανε εκεί πέρα κάτι, δεν θυμάμαι τώρα. Τι σας έλεγα. 85 χρόνια τώρα. Ναι, αλλά θυμάστε τι σας έλεγα. Ναι. Γιατί σας σταμάτησαν. Δεν ήσασταν καλός στη δουλειά σας, δεν κάνατε τι... Ποιο, αφού σας ξέρω ότι είσαστε άψογος. Όλα, δεν έχω κάνει τίποτα. Πόσους καλόγερους έχει το μοναστήρι. Πέντε άνθρωποι. Πέντε ανθρώπους έχει. Ωραία. Πέντε άνθρωποι εδώ πέρα, οπωσδήποτε. Τώρα βάλανε έναν άλλο που ήταν και παιδί μου και που είχε πάει, που μου βάζε μετάνοια εμένα. Ποιος είναι αυτός? Ο Πατή... Κληρικός είναι. Τώρα κληρικός ή λαϊκός? Το πάμανε τώρα κληρικό. Τώρα έγινε κληρικός. Ναι, το... Μάλιστα. Τώρα ξαφνικά έγινε μοναχός. Τι να κάνουμε. Άλλο λέω, τώρα έγινε μοναχός.
Όχι, ήταν λίγο. Ήταν μοναχός. Ναι, ήταν από το άρθρο και τα λοιπά. Τώρα πώς θα σας μάθω το μυαλό μου, 85 χρόνια. Ποια ημερομηνία, 85 χρόνια. Θυμάστε πριν από πόσο καιρό σας είπαν σταματάτε? Πριν πόσο καιρό? Τι είναι, φοβός με ψέρα, με βγάλα, τι να σου πω. Άλλο λέω. Ναι, το ξέρω. Πριν πόσο καιρό σας είπαν σταμάτα? Δεν είναι πολύ πάρα πολύ. Πόσος καιρός? Δεν θυμάμαι τώρα. Στην αρχή του καλοκαιριού? Όχι, λίγο. Το χειμώνα, την άνοιξη πότε? Για θεμάτα τώρα που ήταν και με βγάλανε. Αυτό ήταν μια αδικία που κάμανε. Ψέματα λέγανε. Όλα ψέματα λέγανε. Ψέματα λέγανε, δηλαδή μου λέτε τι ψέματα σας είπα. Καταλαβαίνετε. Τι ψέματα σας είπα. Σε αυτούς που λέγανε, που ήταν και αυτός. Και εγώ τώρα, ας πω, σταμάτησα 85 χρόνια. Αν και έχω βγάλει και μέσο, λόγω σε αγγλικά. Κατάλαβα, θα ξέρετε όλα αυτά. Μπράβο, μπράβο. Κυρίες, κύριοι, πήρατε μια γεύση από την επίσκεψη. Θα φτιάξουμε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, θα το παίξουμε στις εκπομπές μας, θα το μοντάρουμε, θα το φτιάξουμε, θα βάλουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Πήρατε απλώς μια γεύση από το τι συμβαίνει στις μοναστικές περιουσίες. Θέλω εδώ να επισημάνω, υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο ενός κατοίκου που μιλάει. Ξέρω αν το έχετε, κυρία Λαγουδάκη. Αν το έχετε, να το δούμε και αυτό, για να συμπυκνώσουμε το δημοσιογραφικό μας λόγο. Να δούμε τι λένε και οι κάτοικοι της περιοχής. Τι λένε οι κάτοικοι? Τα βγάλαμε από το κεφάλι μας ότι οι Μητσοτάκηδες θέλουν να βουτήξουν όλη τη μοναστική περιουσία για να την κάνουν ξενοδοχεία, για να φτιάξουν πολυτελείς μεζονέτες όπως έγιναν στα Ζαγοροχώρια, που πήγε και πήρε ο αθεόφοβος. Νατούρα! Νατούρα! Περιοχή προστατευμένη φυσικού κάλους. Γιατί η γριά ήθελε να κολοκαθίσει. Καταλάβατε. Θέλει τα μεταξωτά σεντόνια. Θέλει βίλες στα Ζαγοροχώρια. Η θεία. Η θεία Μαρέβα. Που έβαλε το Δημητριάδη να με σκοτώσει. Δεν θα γλιτώσετε εύκολα από μένα. Για παίξτε και τους κατοίκους εκεί να μην τη λένε. Στην περιοχή. Εσύ είσαι κάτοικος της περιοχής. Ναι, της περιοχής. Κάτοικος. Του ξυλώσαν τον παππούλι μέσα σε δύο ώρες. Του ξυλώσαν τον παππούλι. Βάλαν κάποιον άλλον φύτευτο. Το ξυλώσαν τον παππούλι. Που δεν έδωσε ποτέ ο παππούλι. Παππούλι. Ναι, εδώ τι άκουσε. Για την εκκλησιαστική περιουσία βασικά. Εδώ. Εδώ τι ακούστηκε εδώ. Αυτό το πράγμα έχει ακουστεί. Για να παραχωρηθεί πού ακούσαμε? Στην οικογένεια Μητσοτάκη. Μάστε. Στην οικογένεια Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ τα λέω, οι κάτοικοι τα λένε. Για να παραχωρηθεί μοναστική περιουσία στην οικογένεια Μητσοτάκη. Οι κάτοικοι τα λένε. Το ξυλώσανε το γεροντάκι από εκεί. Το γεροντάκι δεν υπέγραφε. Γιατί το γεροντάκι έχει μαρτυρήσει εκεί πέρα μισό αιώνα στο μοναστήρι να φυλάει Θερμοπύλες. Να πάτε στη Μονή. 5 καλογέρους έχει. Όσιο Σεραφείμ. Μετά τα νερά του Μόρνου. Που κι αυτά ο Παπαδόπουλος θα και φτιάξει. Ο τύραννος. Ο δικτάτορας. Αυτός που σκότωνε τους πολιτικούς. Επίσης, πριν συνδεθούμε με το Focus 103,6, θα πρέπει να υπομνηθεί ότι οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται από λίγους. Από πολύ λίγους. Από ένα περιορισμένο κύκλο επιτίδιων, οι οποίοι έχουν βάλει στο χέρι μοναστικές περιουσίες, φιλέτα, παραλίες, ακρογιαλιές και ό,τι μπορεί κανένας να φανταστεί, και κάνουν ένα μεγάλο πάρτι. Η πλουτοκρατία κάνει ένα μεγάλο πάρτι στην υγεία των κοροϊδών. Με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνονται πιο πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί. Και να μην έχει ο λαός στον ήλιο μοίρα. Να υπάρχουν συνταξιούχοι που ζουν με 700, 800, 900 ευρώ και προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και να υπάρχουν κάποιοι κυρίες και κύριοι που δίνουν 4,5 με 5 χιλιάρικα την ημέρα για να απολαμβάνουν τις ξάπλες τους σε τέτοιες απαλωτριωμένες από την ολιγορχία παραλίες. Να υπάρχουν κρατικές δημόσιες παραλίες που να ιδιωτικοποιούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Και να υπάρχουν οι επιτίδοι του νεοφιλελευθερισμού, του άκρατου νεοφιλελευθερισμού των Μητσοτάκηδων. Μητσοτακισμός
επαναλαμβάνω για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν γίνομαι κουραστικός, δεν είναι δημοκρατία. Ούτε Νέα Δημοκρατία. Μητσοτακισμός είναι καρκίνος. Είναι λευκαιμία στο αίμα της δημοκρατίας. Και θα πρέπει, εάν θέλουμε να σώσουμε το μεγάλο ασθενή που λέγεται ελληνικός λαός, μία και έξω, να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε τους Μητσοτάκηδες. Τους Μητσοτάκηδες που πήγαν να με σκοτώσουν. Όχι μόνο μένα. Τους Μητσοτάκηδες που σκότωσαν τον δημοσιογράφο, τον Καραϊβάς. Αυτοί τον σκότωσαν. Αυτοί! Το κρατικό σύστημα εξουσίας που σκοτώνει δημοσιογράφους, που κλείνει εφημερίδες, που επηρεάζει πρακτορία διανομής τύπου, που στερεί το δικαίωμα σε ελεύθερες φωνές να μιλάνε στα μικρόφωνα, που τους κατεβάζει τις συχνότητες, που τους ρίχνει τα κανάλια, που τους επιβάλλει εξοδοτικά πρόστιμα από τις διατεταγμένες υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές, που πηγαίνουν άνθρωποι στη φυλακή από μια διατεταγμένη δικαιοσύνη βαβαρικών προνομίων. Ούτε επιόθωνα η δικαιοσύνη δεν αποφάσιζε έτσι. Υπάρχει μεγάλη κρίση από την κορφή της ιεραρχίας της δικαστικής εξουσίας, από τον Άριο Πάγο. Μια κρίση η οποία γιγαντώνεται, σκορπίζεται, καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις. Ουδέποτε άλλοτε στη χώρα η δικαιοσύνη ήταν τόσο ποδηγετούμενη όσο είναι σήμερα. Όσες ανακοινώσεις και αν βγάζετε, είτε από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είτε από τον Άριο Πάγο, είτε αν βγαίνει αυτός ο περίεργος τύπος που γυαλίζει το μάτι του και λέγεται Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχετε δει ότι του τύπου αυτού γυαλίζει το μάτι, είναι επικίνδυνος. Ο κύριος Φλωρίδης είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Είναι ο πιο επικίνδυνος Υπουργός Δικαιοσύνης για τη δημοκρατία. Οι άλλοι ήτανε ευάλωτοι, εφήμεροι. Αυτός είναι πονηρός και επικίνδυνος. Έφτιαξε ένα νόμο για να μπορούν να μπαίνουν φυλακή δημοσιογράφοι όταν τρώνε 2 χρόνια φυλακή για συκοφαντική δυσφήμιση. Πώς θα αποδειχτεί στα δικαστήρια η συκοφαντική δυσφήμιση όταν η έδρα είναι στημένη, μιλημένη και πληρωμένη? Πώς? Ανά πάσα στιγμή όποιος δημοσιογράφος υποστεί μια μήνυση και μια δικαστική ταλαιπωρία, μπορεί να του περάσουν χειροπέδες και να τον κλείσουν φυλακή, επειδή η έδρα θα είναι στημένη και μιλημένη. Άντε να αποδείξεις το δίκιο σου όταν έχεις απέναντί σου έναν εισαγγελέα ο οποίος είναι μιλημένος, στημένος. Όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος είναι προκαθορισμένου δικαστικού αποτελέσματος. Πώς θα αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας? Ποτέ άλλοτε στη χώρα δεν υπήρχαν τέτοια δεσμά από ένα κράτος ανομίας, διαφθοράς, σε δικαστικές αίθουσες στημένες, αργυρώνητες, εξαγορασμένες. Και δεν μιλάω καθ' ολοκληρία, για να μην γίνομαι απόλυτος, αλλά τουλάχιστον σε όσα δικαστήρια και ακροατήρια έχω πάει μέχρι τώρα, σειρώμενος με αυτόφορες διαδικασίες για σκοφαντικές δυσφημίσεις, οι προϊσταμένοι της εισαγγελίας πρωτοδικών ήταν μιλημένοι από την εξουσία. Σκίστε τον. Αυτό λέγανε στα τηλέφωνα. Όταν ήταν αποφασίσει η τότε προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών για το αν κρατηθώ ή όχι στην αυτόφορη διαδικασία, πήγε στην άλλη αίθουσα για να μιλήσει με το μαξί μου και να της πούν τι πρέπει να κάνει. Όπως και άλλοι εισαγγελείς, δεν χρειάζονται ονόματα, ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν και γνωρίζουν πολύ καλά. Έχω προσωπικά βιώματα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, στάθηκα πάντα αξιοπρεπώς απέναντι στο φυσικό μου δικαστή. Αλλά θέλω η κρίση του να είναι αμήλικτη, αντικειμενική, αξιόπιστη. 15 και 5 πρώτα λεπτά και σε αυτό το σημείο θέλω να παίξουμε ένα βίντεο από το αρχείο. Μιας και ο κύριος Χρυσοχοΐδης προχωράει σε συλλήψεις υποτιθέμενων μαφιόζων,
οι οποίοι καθορίζουν το πολιτικό σύστημα. Κάποτε είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω με μία από τις μεγαλύτερες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ήταν ο επιχειρηματίας Βασίλης Στεφανάκος, τον οποίο είχα συναντήσει στην εφημερίδα Εσπρέσο, όπου έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ και που μου είχε δώσει ένα δίλεπτο προφητικό για όλα αυτά τα οποία θα γίνονταν στον κόσμο της νύχτας και της μέρας όσον αφορά το λαθρεμπόριο καυσίμων και ναρκωτικών, αλλά και γενικότερα την κατάσταση, την εκρηκτική κατάσταση που επικράτησε στον χώρο της ελληνικής Κοζανόστρα, όπως τη λέω εγώ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ελληνική Κοζανόστρα, ότι υπάρχει ξένη Καμόρα, ξένη Κοζανόστρα. Ας και γίνονται συλλήψεις λοιπόν αυτόν τον καιρό, υποτιθέμενο μαφιόζων, να ξαναθυμηθούμε τι μου είχε πει ο Βασίλης Στεφανάκος, που μπορεί να του είχαν καταμαρτυρήσει, δολοφονήθηκε ο Στεφανάκος στο Γαϊδάρι, την ώρα που προσπαθούσε να μπει μέσα στην Αλεξής Φέρη Μπεμβέτου. Ο Στεφανάκος ήταν μια περίεργη προσωπικότητα από τα μέρη μου, τη Λακωνία. Θα μπορούσες να του καταμαρτυρήσεις πολλά. Είναι νεκρός και δεν μπορεί να μιλήσει. Ένα πράγμα μόνο δεν θα μπορούσες να καταμαρτυρήσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατά γενική ομολογία υπηρέτησε για ένα κομμάτι της ζωής του το οργανωμένο έγκλημα πριν αποφασίσει να ξαναγυρίσει στις νόμιμες επιχειρήσεις. Για ένα πράγμα δεν θα μπορούσε κανένας να τον κατηγορήσει. Ότι είχε αντρισμό και λόγο. Και τον κράταγε. Είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο και το λέω εγώ διότι τον είχα γνωρίσει. Ένας άνθρωπος τέτοιων επιχειρήσεων, νομίμων ή παρανόμων, να διαθέτει λόγο. Λόγο ανδεϊκής τιμής. Δείτε ένα βίντεο που του είχα κάνει πριν από χρόνια, πριν τον σκοτώσουν, στο οποίο έβλεπε μπροστά του αυτό που ερχόταν. Τι έχει το πρόγραμμα τώρα? Έβγαλε τώρα ο Σαλδάρης. Ναι. Ο Κίλια το φάγανε τα SMS στα χώρια. Πολύ συλλογιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλακεία του. Αυτό που είπανε για το Μπαλιακώστα, ότι λόγω γυναίκας, μαλακία. Δεν ξέρω καθόλου πώς θα λέω. Από τον Νίκο. Με τη γυναίκα σου πόσο καιρό είσαι, 5 χρόνια. 5 χρόνια την ξέρεις? Έφερε και το δική σου παιδιά. Καλό κορίτσι. Είναι Ελληνίδα. Βέβαια. Χαϊδαριώτησα. Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη. Ωραία κοπέλα. Πόσο χρόνο είναι? 40. Εντάξει. Κατασταλάγμενη. Τι κάνατε παιδά? Έχει πατέρα. Μαζί σου. Πολύ και έχουμε φτάσει σε τελείως, δηλαδή έχουμε φτάσει σε όλο το όλο επίπεδο σχέση. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να στην γράψω αυτήν την ερώτηση για να την έχω και να στην δείχνω μετά από κάποια χρόνια. Άμαζο. Ένα λεπτό. Γιατί? Κάτσε τώρα γιατί με πρόλαβες. Να σου πω κάτι, είμαι έτοιμος, θα σου πω κάτι. Με πρόλαβες. Και είμαι έτοιμο να δω το θάνατο. Το έχω σκεφτεί τόσο πολύ. Όταν το βλέπω να έρχεται, θα το χαμογελάσω στο λόγο σου. Δεν είναι ούτε. Αλλά θα, αν δεν το έρχεται, θα το χαμογελάσω. Είμαι πλήρης. Γιατί το λες αυτό? Ξέρεις εγώ ότι ήμουν απλή. Ότι αυτό το κολόγο δεν από κατά. Προσπάθησα να καθόλου λίγο μακριά του. Όχι μακριά του. Ποιον? Το γιο μου. Προσπάθησα να καθόλου λίγο μακριά, δηλαδή μακριά του. Πρώτα ήρθα, το ποτίζω, το έχω δουλειάσει, με το κοιτάω. Άσε λίγο και το κάνω παρέα και προσπάθησα τότε να είχαμε δύο ώρες μαζί μόνοι μας. Τον αλλάξα. Τον πήγα στο γήπεδο να ουρλιάζει λίγο που έπεσε λίγο προς κάτω. Στο Χαϊδάρι. Και μου λέει ότι κλείσει εκεί ένα φίλο μου, λέει εσύ, θα γίνει μακρύ. Εμεί δεν θέλουμε χαρά, δεν είναι λίγο λεσμό. Έχω να στείλει με το προσκάτω από ένα πατέρα τη Λαβράκη, η λίγο πολύ τσακωγιάρα με τα θηριά του, και πήρα το γιο μου πήρα στο γήπεδο, 9 μηνών. Και κάθε λίγο και στη μέση, μου μίλησε λίγο στο τζάκο σου, του είπε λίγο σου χαρά, δεν μου κάνει μαλακέ, σε γάμισο. Άφησα από τα τράπεζα.
Λοιπόν, και είχα το γιο μας στο γήπεδο, να τον έχει στο γέρο και καλιά εδώ πέρα και να τρέχουνε. 9 μήνων να ακούει τούμπα, να ακούει τέτοια και να μην κλέψει το λεπτό. Ούτε λεπτό. Το δίνω στα χέρια άλλων. Το πάρω λίγο το παιδί, το παίρνω ένα αγόρι μου, τους λέω και δεν το διαφέρει καθόλου. Όπως θέλει πάει. Και με τον τράσο σπίτι του για να φύγω και σου λέω μου φτάνει τον πάρο μαζί μου. Α, δεν θα κοιμηθεί τώρα. Αρχίζει και μου γίνεται αυτοκόλλητο και θα πέρασε δύσκολα στη φυλακή. Ή στο τέτοιο. Καλά, φυλακή δεν πάω πολλά χρόνια. Είμαι 46, 4, 5. Πόσο? 4-5 χρόνια να πάω άμα χρειαστεί. Πόσο 46? 46. Το στέλνω. 4-5 χρόνια να πάω άμα χρειαστεί. Παραπάνω δεν πάω τώρα. Και έχω βέβαια πολλές αποδράσεις στο μυαλό μου, έτσι. Άλλη μία θα χαλάσω. Σε άλλες δύο για μένα. Δεν έχει τύχει ποτέ να. Άλλη μία θα χαλάσω. Άλλη μία ιδέα μου. Για άλλους. Δεν έχει κάνει ποτέ αποδράση. Όχι εγώ. Θα χαλάσω για άλλους. Α. Και έχω και δύο για μένα που δεν παίζονται. Όχι με μερίες και παλάκια, τα γλυκά. Θέλω να το φέρω σε δύσκολη θέση και δεν το ξανασυζήτησα. Κυρίες και κύριοι, έχω στο ντουλάπι μου πάρα πολλά τέτοια αρχεία. Πιστέψτε με ότι έχω και άλλα πολλά. Θα παίξουν κι αυτά. Αρκεί να μας βάλουν καμιά βόμβα και να μας τεινάξουν στον αέρα. Αλλά πιστεύω να προλάβω πριν φάω τη βόμβα ή τη ρουκέτα ή το RPG ή από κανένα ντρόν καμιά χειροβομβίδα να τα παίξω όλα μέχρι να τελειώσει ο δεύτερος κύκλος αυτός των εκπομπών. Αυτό που είδατε ένα βίντεο. Εντάξει, ο Στεφανάκος ήταν ένας πληθωρικός άνθρωπος της παρανομίας. Κάποιοι τον αποκάλεσαν Βαρόνο, Νονό, Godfather. Είναι αλήθεια ότι είχε μια συνεργασία με πολλούς ολιγάρχες του τόπου, κάνοντάς τους εξυπηρετήσεις τις οποίες πλήρωσε. Και ουσιαστικά είχε προφητεύσει το θάνατό του. Όμως είναι αυτό που λέμε ότι από τους ανθρώπους που γνώρισα, γιατί δεν έχω γνωρίσει πολλούς και δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν άλλον, καλά είμαι, δεν χρειάζεται να γνωρίσω άλλους, έχω γνωρίσει πολλούς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου μίλησε. Ξέρετε, μου είχαν μιλήσει πολλοί στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν ζουν. Ο Μακαρίτης ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου Μούσες και πρώην πια σύζυγος της τραγουδίστριας Αγγελικής Ηλιάδη, μαζί της μου είχαν παραχωρήσει τότε μια συνέντευξη. Μετά από λίγο καιρό ο Λαζαρίδης δολοφονήθηκε. Και αυτός είχε προφητεύσει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, που την έχω και αυτή, τη δολοφονία του. Ο Μακαρίτης Βασίλης Ρουμπέτης, και αυτός μου είχε μιλήσει. Και αυτός δολοφονήθηκε. Έχω αρκετές συνεντεύξεις στο ντουλάπι μου, οι οποίες θα βγουν κάποια στιγμή. Βέβαια, εδώ ο Μακαρίτης, ο δολοφονημένος Στεφανάκος, είχε κατονομάσει κάποιους ανθρώπους. Εντάξει, εφιολογήματα είναι, ελπίζω να μην παρεξηγηθούν αυτοί που ακούστηκαν. Είπε ο άνθρωπος κλπ. Ναι. Είπε κάποια πράγματα, ονόματα, εντάξει, είναι Μακαρίτης, τώρα αυτά δεν έχουν καμία αξία, τα ονόματα που ακούστηκαν κλπ. Και δεν τα είπε βέβαια για να παρεξηγηθεί κανένας. Τα είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, δολοφονήθηκε, τελείωσε. Έκλεισε αυτή η μεγάλη ιστορία του Βασίλη Στεφανάκου. Να πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, εκεί που μας περιμένει ο αγαπητός Γρηγόρης Ερέτης. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλησπέρα, κύριε Χίο, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Χίο, θα ξεκινήσω όπως κάθε φορά από το πρωτοσέλιδό σας, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιού, στην οποία βλέπω ότι έχετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται σε πανικό και ο οποίος, από ό,τι γράφετε, πάει σε πρόωρες εκλογές. Κοίταξε, Γρηγόρη, είναι μια δημοσιογραφική εκτίμηση η οποία βγαίνει από το ρεπορτάζ πάντα, γιατί εμείς εδώ πέρα δεν γράφουμε τίποτα, δεν παίζουμε τίποτα χωρίς να έχουμε ρεπορτάζ. Από αυτά τα οποία εγώ εισπράττω από τους πολιτικούς κύκλους, από τα πολιτικά κόμματα, από την πολιτική μπουρζουαζία του τόπου, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι στο μυαλό του και σκέφτεται μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί στην κεντροαριστερά, υποτιθέμενη κεντροαριστερά, που γίνεται της Κακομήρας,
Όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, σφάζονται μεταξύ τους, σκοτώνονται κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά σκοτώνονται, μόνο τα πιστόλια δεν έχουν βγει ακόμα. Βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο υποτιθέμενος κεντροαριστερός χώρος είναι μια αθλειότητα. Από τους Πασόκους μέχρι τους Σιριζαίους και τους Σιριζαίους μέχρι τους κόμμους μισθοσημωρίτες του κουκουέ εσωτερικού, της Νέας Αριστεράς δηλαδή, η πλεύση ελευθερίας μπάζει νερά, δεν νομίζω ότι και αυτή έχει μεγάλη τύχη. Ένας χώρος της κεντροαριστεράς, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση, πολιτική απαξίωση, και ξέρεις πολύ καλά ότι ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Λέει τώρα λοιπόν ο Μητσοτάκης, έχει δεχτεί και διάφορες εισηγήσεις ξένων παραγόντων, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από τις ξένες σφαίρες επιρροής του Ευρωκοινοβουλίου, των μασόνων, των κερατάδων του Ευρωκοινοβουλίου, οι οποίοι του λένε τράβας εκλογές, μήπως πάρεις κανένα 35. Βέβαια θέλει 38% για να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά κάποιους πρόθυμους θα βρει για να συνομαχήσει μαζί του. Υπό αυτήν την έννοια σκέφτεται να τελειώνει με το θέμα των εκλογών, να βγει πάλι νικητής, να πει πάλι πήρα μια μεγάλη κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και να κυβερνήσει ανεπηρέαστος, χωρίς προβλήματα και μουρμούρες. Γιατί οι μουρμούρες οι ενδοπαραταξιακές είναι πάρα πολλές. Του την πέσανε 40 βουλευτές. Την επόμενη θα του την πέσουν 80. Ο Σαμαράς με τον Καραμαλή τζούφι είναι, αλλά αυτός ο Σαμαράς είναι φύση ρουφιάνος, πολιτικός ρουφιάνος, οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι, τότε από τη στιγμή που τα παίρνεις από τον Κόκαλη και το Συμπίπτωση, αυτά είναι δικά μου, τα έχει πει ο Γεωργίου. Από τη στιγμή που παίρνεις μαύρο πολιτικό χρήμα, είσαι ικανός για όλα. Άρα όσα ο Μητσοτάκης βλέπεις ότι φτιάχνει ένα ευρωπαϊκό προφίλ, μήπως μπορέσει και πάρει πάλι την αυτοδυναμία για να ξανακυβερνήσει και να μην έχει όλα αυτά τα αφεντικά του κόμματος στο κεφάλι του. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και νομίζω ότι η σκέψη του υπάρχει και τα πολιτικά κόμματα, μερικά τουλάχιστον, βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση. Γιατί αν γίνουν τώρα εκλογές, νομίζω θα γίνουμε λίστα, έτσι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν 87 άτομα με ονοματεπώνυμο, τα οποία πάνε κόντρα σε όλη την κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, για διάλυση πάει ο Κασελάκης? Ναι, αλλά ο Κασελάκης, θα πρέπει όλοι να το παραδεχτούμε, ό,τι και να είναι. Εγώ δεν θέλω να το δικαιολογήσω. Αλλά είναι ήδη δύο φορές εκλεγμένος από τη λαϊκή βάση και θα έπρεπε να μην υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, και όμως υπάρχει. Που σημαίνει τι? Στην αριστερά υπήρχε αυτό πάντα, αυτό που λέμε φραξιονισμός. Οι φράξιες κανόνιζαν την νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου. Οι αριστεροί που είναι απάτριδες, εθνοκάπηλοι, μειοδότες και προδότες, φάνηκε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν πιστεύουν ούτε στο Θεό, διότι είναι ληστές και μαρξιστές, είναι παραδεδεγμένο αυτό, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Η ίδια τους η πολιτική κοσμοθεωρία είναι μαρξιστική, άρα δεν πιστεύουν στο Θεό. Είναι ληστές. Είναι απόγονοι της θεωρίας του Μάρξ. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι αθεόφοβοι, δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι ικανοί για όλα. Οι μεγαλύτεροι προδότες που βγήκαν ποτέ από τη νεότερη πολιτική ιστορία ήταν αριστεροί. Και κάποιοι ρουφιάνοι του εθνικουστικού χώρου. Η αριστερά είναι ικανή για όλα στην Ελλάδα. Και είναι γεμάτη φράξεις. Βλέπουν από πίσω συνέχεια συνωμοσίες, κατασκόπους, πράκτορες, ξένους πράκτορες κλπ. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο της πρακτορολογίας, ο Κασελάκης έχει κατέβει δύο φορές στη λαϊκή βάση και έχει πάρει την βούληση του εκλογικού σώματος αριστεράς. Άρα γιατί τον αμφισβητούνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ είναι ο παραλογισμός της αριστεράς, που σημαίνει τι? Ότι αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να δουν χαίρι και προκοπή. Δεν υπάρχει αντίπαλος για το Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση μέχρι ο άλλος να προκηρύξει εκλογές, να τους πιάσει ανέτοιμους και να τους ξεσκίσει. Δυστυχώς. Πάντως, μιας και μιλήσατε για προδότες, σίγουρα οι μεγαλύτεροι προδότες ήταν οι λαδωμένοι, αυτοί που τα παίρνανε. Και τώρα τελευταία, με το μαύρο χρήμα στην πολιτική, δεν υπάρχει ούτε ντροπή ούτε τίποτα. Τα αναλύουν πλέον όλα ξεκάθαρα. Όπως έλεγε ο Άδωνης μέσα στη Βουλή για τις μαύρες σακούλες που έπαιρνε από τον Καλογρίτσα ο Πολάκης, όπως ο Πολάκης έλεγε για το Κελπνό ότι ο Άδωνης έπαιρνε μαύρες σακούλες. Μιλάμε, το μαύρο χρήμα ρέει.
οι Γερμανοί της Siemens λέγανε για τα εκατομμύρια που δίνανε στους πολιτικούς και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά. Αν κανένας... Καταρχήν θα πρέπει να πούμε κάποια ονόματα που ανέφερες ότι ο Γεωργιάδης αθώθηκε. Άρα δεν υπάρχει καμία μορφή στο πρόσωπό του όσον αφορά την αθώωσή του. Ήταν βεβαίως το όνομά του εμπλεκόμενο στην υπόθεση Νοβάρτης, αλλά και αυτός και άλλοι εννέα κορυφαία στελέχη της Δημοκρατίας, μαζί με τον Λοβέρδο και κάτι άλλα από λιφάδια, αθώθηκε. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά σκιά πάνω. Κανένας για όλο αυτό, καταδικάστηκε κανένας για όλο αυτό. Αθώθηκε, όχι, αθώθηκε, δεν μπορεί κάποιος, μην επιμείνεις, Γρηγόρη μου. Αθώθηκαν όλοι. Αθώθηκαν. Άρα δεν μπορούμε να ρίξουμε καμιά μορφή. Το αν η δικαιοσύνη έκανε καλά τη δουλειά της, αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, δεν την έκανε. Το 90% των Ελλήνων πολιτών δεν πιστεύουν στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως είναι αυτή την ώρα. Ας γίνει μια δημοσκόπηση για να καταλάβετε. Τώρα βλέπω και τη φάτσα του Γιδοβοσκού στο Σταρ. Λοιπόν, απίστευτη φάτσα, απίστευτη φάτσα, πραγματικός Γιδοβοσκός. Δηλαδή ήταν το πιο επιτυχημένο και δεν είναι και υβριστικό. Γιδοβοσκός είναι τιμή. Είναι τιμητικό να σε λένε, εμένα θα μ' άρεσε να με λένε Γιδοβοσκό. Ο Χίος ο Γιδοβοσκός. Και τι έγινε. Ο Ανδρουλάκης το λέμε Γιδοβοσκό και παρεξηγείται. Γιατί παρεξηγείσαι, ρε. Και τον Πολάκη το λέμε Κατσαπλιά. Σαν Κατσαπλιάς δεν είναι. Περίεργα κομπλιμέντα κάνετε πάντως. Δεν κάνω περίεργα κομπλιμέντα. Αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Κάτι τύψα τον Πολάκη που σε πολλά από αυτά που λέει έχει δίκιο, έτσι. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, α πούμε. Μοιάζει σαν Κατσαπλιά. Σαν το Κατσαπλιά. Κατσαπλιάδες ήταν κάτι περίεργοι που γυρνάγανε στα χωριά και κλέβανε μιτζίθρες, κλέβανε κουνέλια, μέχρι και γάτες φάζανε. Κατσαπλιάς. Αυτός, ξέρεις, έχει εκπαιδευτεί και κάτω με τους σαντινίστας. Ναι. Μιας και μιλήσατε για το Γιδοβοσκόν. Ο Ανδρουλάκης μοιάζει σαν Γιδοβοσκός στην μούρη του. Και για τον Πασόκ. Στραβομούρης. Μου θυμίσατε... Γιδοβοσκός. Το Δούκα μου θυμίσατε τώρα με τις απευθείας αναθέσεις που μοιράζει δεξιά-αριστερά για να φάει το Γιδοβοσκό. Ο Δούκας που μοιάζει με τον Νίκο Ρίζο στις ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, τον εξέλεξαν οι Αθηναίοι πολίτες για δήμαρχο. Δεν τον εξέλεξαν για αρχηγό του Πασόκ. Αυτά που ξέρει ο Δούκας... Ο Ανταρσίας να τα ξεχάσει. Οι Αθηναίοι πολίτες τον έβγαλαν δήμαρχο, κύριε Σερέτη. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα να βάζει αρχηγός του Πασόκ. Και ξέρεις τι λέει, άμα τον ρωτήσεις. Είναι και εύθυκτος. Έδωσε 25.000 στην Μπατζελή, στη Διάβγεια, ανέβηκε. Και πήγε να μας πει τέλος, λέει, και βάλτε τέλος και δεν σκοφαντείτε. Ρε Ρίζο της πολιτικής Νίκο Ρίζο. Ρε μισορυξιά. Γιατί τα έδωσες τα 25.000 στην Παντζελή. Ρουσφέτη δεν είναι. Είναι αυτό που, όπως αυτό που έγινε από το Διάβια. Βγάζεις θησαυρούς. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα για τους πολιτικούς που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έκανε μέσα στη βλακεία του, την πολιτική του βλακεία, έκανε κάτι σωστό. Αυτός ανεκήρυξε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς και τους ανέβασε στο Διάβγεια. Είναι σαν αυτό που έκανε ο ΕΟΤ. Αυτό που έκανε ο Δούκας στην Παντζελή να τους δώσει 25.000 είναι αυτό, σαν αυτό που έκανε, αν το πήρες χαμπάρι... Δες το σήμερα στην εφημερίδα μας, αφορά τη Θεσσαλονίκη σας. Τη Θεσσαλονίκη μας. Δίνει ο ΕΟΤ λεφτά, χρηματοδοτεί το Gay Pride που γίνεται εκεί πέρα. Πότε θα γίνει το Gay Pride εκεί, αλήθεια. Ξεκίνησε. Οι ξετσίποτοι, τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να μας πάρουν την ψυχή. Τι θέλουν να πηγαίνουμε όλοι με την Όπισθεν. Τι θέλουν όλοι δηλαδή, να έχουμε αυτοκίνητα που να μπαίνει μόνο η Όπισθεν. Τι θέλουνε, δεν πήρανε αυτά που ζητάγανε. Δεν γλωσσοφιλιώτησαν μέσα στη Βουλή. Δεν βγάζαν τα μάτια τους από εδώ και από εκεί. Τι άλλο θέλουνε. Τι ρητορική μίσους είναι αυτή εναντίον των αντρών. Εγώ νιώθω δειγμένος σαν άντρας. Τι άλλο θέλουν από εμάς.
πήρανε τα νομοθετικά δικαιώματα που τους ανήκουν. Θα τους δώσουν επιδόματα. Θα τους δώσουν τα πάντα που δικαιούνται, ένας φορολογούμενος πολίτης. Θα μπορούν να παντρεύονται. Σε λίγο θα μπορούν να τεκνοποιούν κιόλας. Τι άλλο θέλουν, γιατί βγαίνουν εκδητοκόλληδες έξω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και ενάντια των παιδιών. Ο ΕΟΤ χρηματοδοτεί διαφημιστικά με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του κολλητού της κυρίας Γραμπόφσκη, του κυρίου Φραγκάκη. Χρηματοδοτεί το Gay Pride, μα είναι δυνατόν. Τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει ανοίξει σπίτι. Τα λεφτά του ελληνικού λαού να πηγαίνουν στους κετσιποτούς. Έλεος. Την ώρα που ο κόσμος πεινάει, που δεν έχει επιδόματα, και να χρηματοδοτεί ο ΕΟΤ με πρόεδρο την κυρία Γκερέκου, την ηθοποιό, τη γυναίκα του Βοσκόπουλου, που είναι ακόμα πρόεδρος στον ΕΟΤ, και βάζει την τσίφρα της και παίζει στα σύριαλ και οικονομάει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ασυμβίβαστο? Άλλο αυτό καπέλο. Να παίζει στα σύριαλ και να είσαι και πρόεδρος του ΕΟΤ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και ένα γενικό γραμματέα του Φραγκάκη, κολλητό της Μαρέβας Γραμπόφσκη, και να χρηματοδοτούν το Gay Pride με λεφτά του ελληνικού λαού. Εγώ το ανέχομαι αυτό. Να πούμε κιόλας ότι η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει όσους πάνε κόντρα. Συγκεκριμένα, σας ακροατήσει εδώ πέρα του Focus FM 103,6. Συνελήφθη επειδή βγήκε και είπε ότι θα διαμαρτυρηθεί νόμιμα κιόλας. Είχε καταθέσει και χαρτιά στην αστυνομία και βγήκε και είπε ότι θα διαδηλώσει. Θα διαμαρτυρηθεί και πήγαν να το μαζέψουν από το σπίτι του. Και μέχρι τη Δευτέρα θα τον έχουν μέσα. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Επίσης θέλω να σχολιάσουμε και αυτό εδώ πέρα που έβγαλε η Εστία, που ανέφερε ότι θα γίνονται κάτι σεμινάρια σε τετράχρονα παιδάκια για το τι είναι οι δονητές, για το πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερο σεξ με ενήλικες. Μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις, κύριε Χίο. Κοίταξε, στα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη, Ολλανδία, Βέλγιο, κάτω χώρες κλπ. Εκεί που η θάλασσα είναι πιο πάνω από τη γη, αυτό τους έχει πειράξει προφανώς αυτούς εκεί πέρα. Το υφάλμηρο νερό τους έχει πειράξει στο κεφάλι, όπως και οι Βρετανοί. Αυτοί αντιμετωπίζουν τα σύνδρομα της ομοφιλοφιλίας. Αυτοί βγάλανε βιβλίο που λένε ότι ο Νάσης είναι αμφιφιλόφιλος. Ότι πήγαινε, λέει, και με άντρες και με γυναίκες. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Αυτοί λοιπόν οι τύποι έχουν σχεδόν νομοποιήσει τη χώρα τους τα κόμματα των παιδεραστών. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η κακοποίηση στα συγκεκριμένα κράτη, όπως και στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, στην έδρα, εκεί που παίζουν μπάλα οι παιδοβιαστές, η λίμνη Κόμο. Και υπάρχουν κάτι ξενοδοχεία, είναι έγκαιρες πληροφορίες, που φιλοξενούν ισχυρούς του πλούτου, οι οποίοι παίρνουν παιδάκια και τα κακοποιούν σεξουαλικά. Στην Ιταλία, στα σύνορα με την Ελβετία. Στα κράτη αυτά λοιπόν υπάρχει το κόμμα των παιδεραστών. Να είσαι σίγουρος ότι και στην Ελλάδα, όπως οδηγείται η κατάσταση από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σίγουρα κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη κόμμα παιδεραστών. Τώρα όσον αφορά την αστυνομία. Γιατί απαντάω σε αυτά που μου θέτεις. Ναι. Στην αστυνομία. Προχτές πήγαν να κάψουν ζωντανό έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αριουπάγου και ας αφήσει αυτά που ξέρει η κυρία Δημογλίδου, αυτή η μορφωνιά που βγαίνει στα κανάλια για να μας ενημερώσει. Τι να μας ενημερώσεις, κυρά μου, τι να μας ενημερώσεις. Εσένα το πρώτο που σε ενδιαφέρει το νύχι να είναι βαμμένο και η τρίχα γυαλισμένη. Και η βαφή καινούρια, σαν του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Το ίδιο μαλλί έχουν. Είτε πάρεις το κεφάλι της Δημογλίδου, είτε πάρεις το κεφάλι του Χρυσοχοίδη, το ίδιο πράγμα είναι. Βαμμένοι είναι και οι δύο. Κομμωδινή ο ένας, η απόχρωση αλλάζει. Κομμωδινή ο ένας. Ξανθές αντάβγες οι άλλοι. Αυτή λοιπόν βγαίνει και λέει διάφορα περίεργα. Αυτή την αλήθεια όμως που δεν τη λένε είναι η εξής. Πήγαν κάπου ζωντανό. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένος στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Τη νύχτα λοιπόν εκείνη, θα σου πω εγώ τι συνέβη, γιατί δεν τα λένε. Ο αστυνομικός που φύλαγε το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου της κυρίας Κλάπα, να δεις πώς φυλάνε, πώς κάνουν σκοπιές έξω από τα σπίτια. Το ξέρω αυτό και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Ο αστυνομικός καθόταν μέσα στο συμβατικό αυτοκίνητο μέσα. Απαγορεύεται στη σκοπιά που φυλάς ένα πρόσωπο να κάθεσαι μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Είναι έγκλημα. Πρέπει να είσαι έξω, να περιφέρεσαι ή να είσαι σε σκοπιά θωρακισμένη. Και αυτός καθόταν ο δυστυχής, ο ανεκπαίδευτος που δεν μπορεί να τα ρίξω πάνω του. Δεν φταίει αυτός, φταίει το σύστημα.
ένας ανεκπαίδευτος αστυνομικός καθόταν μέσα σε μια κλούβα κυριολεκτικά, μια σακαράκα, συμβατικό Citroën. Τα γνωστά αυτά τα ξαρά, τα οποία έχουν 1.000.000 χιλιόμετρα το καθένα. Και τα έχουν έξω από τις οικίες των προστατευόμενων στόχων και καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα. Διότι αν ήταν έξω, θα είχε διαφύγει. Και είχε το υπηρεσιακό του όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, αν είναι δυνατόν διπλό έγκλημα. Πώς θα αντιμετωπίσει τους επιδρομείς, τον πήρανε χαμπάρι και τον κάψανε. Η αστυνομία είναι ανεκπαίδευτη. Η αστυνομική είναι πρόβατα επισφαγή. Και αποτύχει ο άνθρωπος αυτός, δεν καψαλίστηκε ζωντανός μες στο αυτοκίνητο. Αυτά πρέπει να κοιτάξει ο κ. Σοχοίδης. Εκθέτει καθημερινά τους αστυνομικούς σε θανάσιμο κίνδυνο. Στα λέω και τα γνωρίζω. Έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτά. Βέβαια, είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί κι άλλη φορά είδαμε αστυνομικό στη Σκοπιά να μην μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά. Ο αστυνομικός δεν μπορεί να κάθεται μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο εν ώρα υπηρεσίας. Πρέπει να γυρίζει σαν το διάολο. Σε όλες τις γωνιές. Με το όπλο επάνω του και με τον ασύρματο πάνω του. Παρατάνε τα στους ασυρμάτους, τους κλέβουν. Τους κλέβουν τα περιπολικά, τους σπάζουν τα περιπολικά. Τους κλέβουν τα υπηρεσιακά όπλα. Κάει και το όπλο. Καταστράφηκε. Θα μου πεις αυτό, ναι. Και αυτό. Πού πας ρε στον πόλεμο χωρίς όπλο. Είχε παρατήσει το όπλο πίσω, είχε τεντωθεί στο μπροστινό κάθισμα και τον κάψανε. Και αυτοί που τον κάψανε ξέρουν καλά τι κάνανε. Και θα το ξανακάνουν. Ευτυχώς που δεν τον πυροβόλησαν. Όπως έκανε η Σέκτα. Εγώ θυμάμαι στο στρατό, κύριε Χίο, ερχόταν έφοδος και υπήρχε ένας έλεγχος. Καλά τώρα, καλά ήμασταν και εμείς στο στρατό. Τώρα άλλοι χαβαλέδες. Στα τμήματα γίνεται καμία έφοδος να... Έφοδος να γίνει. Αν είναι προβλεπέ οι άνθρωποι. Για να γίνει έφοδος πρέπει να υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας. Τα μισά αστυνομικά τμήματα της χώρας το βράδυ είναι κλειστά. Άμα πάρεις τηλέφωνο, το σηκώνει κανένας. Άμα μπουν στο σπίτι σου, θα σε ξεβρακώσουν. Οι άλλοι μπήκαν στο σπίτι του αντρόγινου στη Βορειοανατολική Αττική και τους είπε, και του είπανε δώσ' μας τα λεφτά για να σου πάρουμε τα παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Αλβανοί. Δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Αδίστακτη. Αν δεν μας δώσει τα λεφτά θα σου πάρουμε τα παιδιά. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Να καίνε αστυνομικούς έξω από Σκοπιές που υποτίθεται είναι φυλασσόμενος χώρος. Να υπάρχουν αξιωματικοί υπηρεσίας που να επιβλέπουν, να κάνουν έφοδο. Δεν κάνουν έφοδο. Πηγαίνουν να δουν τι κάνει ο σκοπός. Και τον βλέπουν να κάθεται αραχτός στο αυτοκίνητο, του λένε τίποτα. Και φεύγουν. Αν πάρεις τηλέφωνο στην άμεσο δράση, θα έρθει μετά στο περιστατικό και αν έρθει, είσαι τυχερός και έρθει μετά από 25 λεπτά. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Και βγαίνει ο κ. Σοχοίδης και μας μιλάει για το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI, ρε καραμπιτρό! Ρε βαμένε! Καψαλισμένε κομμωδινή! Σε κάποια φάση πήγανε να φτιάξουν και το υπηκό. Ναι, το υπηκό. Τις φοράδες. Πήραν τις φοράδες για να φτιάξουν ύλη. Αστυνομική ύλη. Με τις φοράδες. Τα έχουμε δει όλα. Και δίνανε ένα κάρο λεφτά εκεί σε αυτούς. Και παρελάβνανε οι άλλοι σαν τους λιμοκοντόρους. Με τα καπέλα. Αυτό μας έλειψε τώρα. Να γυρίσουμε στην εποχή του παπάγου και του πλαστήρα. Αυτά τα πράγματα. Και δεν βλέπουν ότι ακόμα δεν έχουν διορίσει τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Τα καούμε ζωντανοί. Ξέφραγω αμπέλη χώρα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι αυτό που λένε αποτυχιζούμε. Και σήμερα βρήκανε την εμπορική αμαξοστοιχεία των τεμπών. Σήμερα τη βρήκανε. Ναι. Μετά από 1,5 χρόνο, ρε Γρηγόρη, αν είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός. Εντοπίστηκε σήμερα η εμπορική αμαξοστοιχεία που την κρύψανε. Διότι εκεί βρίσκεται. Εκεί βρίσκεται το μυστικό των τεμπών. Στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Ήταν πεταμένη κάπου στο κουλούρι, λέει, κάπου. Και την εντόπισαν σήμερα. Ο εφέτης ανακριτής την εντόπισε σήμερα. Για να κάνει τι σήμερα. Τα στοιχεία έχουν εξαφανιστεί όλα. Και που τα εντόπισε, τι έχει εντοπίσει τόσα στοιχεία και δεν κάνει τίποτα. Και πέρα από αυτό θέλω να πω. Ότι η Μαρία Καριστιανού, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, η Μαρία Καριστιανού έχει μαζέψει περισσότερες υπογραφές από τους ψήφους που έχει πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν κουνιέται φίλο. Γιατί η Μαρία Καριστιανού μάζεψε 1.350.000 υπογραφές
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 1.100.000 υπογραφές. Δηλαδή οι Έλληνες δείξανε το ότι θέλει να υπάρξει άρσια εσυλίας στους πολιτικούς. Και δεν την ακούει κανένας αυτή τη γυναίκα, δεν ακούει κανένας τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό τον έχουν γραμμένο στα παλαιά των υποδημάτων τους. Φοβάμαι πάρα πολύ, πίστεψέ με, ο μεγαλύτερος φόβος για μένα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ανοίγω τα μάτια στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορώ να μην το παραδεχτώ ότι αν γίνουν πάλι εκλογές, πάλι ο Μητσοτάκης θα τις κερδίσει. Δυστυχώς. Το θέμα είναι να μπορέσει το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική μονοκρατορία του μητσοτακισμού στη χώρα, λέλαπα, η οποία έχει εκμαυλήσει θεσμούς, γρανάζια, σύστημα, διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις, τα πάντα. Τα πάντα. Έχει κάνει τόσα ρουσφέτια. Έχει δώσει τόσα λεφτά σε ημετέρους που αυτοί θα το ξαναβγάλουν πρωθυπουργό. Η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Άμα ξανακάνει, δηλαδή, ο Έκαι Αλίμονο, αν ξαναγίνουν εκλογές, ο Μητσοτάκης θα τις ξανακερδίσει με την υπάρχουσα κατάσταση. Καταστραφήκαμε δηλαδή. Έχει πέσει σε ένα απίστευτο λούκι το πολιτικό σύστημα. Τι να το κάνεις, να προσπαθήσεις να πάρει ελληνική λύση 12, 13, άντε να πάρει 14, 15 και θα αλλάξει κάτι. Θα ισχυροποιήσει την κοινοβουλευτική της θέση μέσα στη Βουλή. Άντε να βρεθούν και άλλοι δύο σχηματισμοί να πάρουν από 3-4% και θα αλλάξει κάτι. Θα μπορέσουν αυτοί να συνενωθούν μεταξύ τους για να φτιάξουν το αντίπαλο δέος της κοινοβουλευτικής λευχαιμίας στη χώρα που είναι ο Μητσοτακισμός. Αλλάζει τίποτα. Είναι σε αδιέξοδο. Διάγουμε μια αδιέξοδη πολιτική κατάσταση. Το να αλλάξει πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, πώς το βλέπετε? Ποιος να αλλάξει πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία? Μα γι' αυτό θέλει να αποφύγει. Θέλει να ξανακάνει εκλογές, να ξαναπάρει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία για να παραμείνει πρόεδρος. Που τον αμφισβητούν. Διότι έχει πέσει σε μεγάλο λούκι αμφισβήτησης και είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλάνε. Εκεί έγινε της τρελής μέσα. Μην κοιτάς που δεν βγήκε τίποτα. Εκεί του φώναζαν. Δεν είσαι πατριώτης, του λέγει ο ένας. Συντάχθηκες με την ολιγαρχία, του λέγει ο άλλος. Έγινε της κακομοίρας εκεί μέσα. Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση ο άλλος. Άλλαξε 15 χρώματα. Γουρλώσαν τα γουρλωμένα μάτια του. Βγήκαν από τις κόχες. Δεν τον είδες πως ήταν? Σαν τσαλαπετινός. Λες και τον είχαν βουτήξει στο. Στην αμοκονία. Και καλά τον κάνανε, καλά τον κάνανε. Λοιπόν, τραβάει λούκια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τουλάχιστον 40-50 βουλευτές της Δημοκρατίας του τάχωσαν πολύ άγρια. Για πρώτη φορά μίλησαν μετά 5 χρόνια. Τι θα το κάνεις μετά 5 χρόνια. Τώρα το θυμήθηκα. Μερικοί μίλησαν γιατί δεν υπουργοποιήθηκαν, τους έκανε υπουργούς. Τσιράκια δηλαδή. Κάναμε υπουργό για να μην σταχώνω. Ωραία είναι. Και μερικοί άλλοι μίλησαν γιατί θεώρησαν ότι πρέπει να μιλήσουν. 158 άτομα είναι η αλήθεια και οι υπουργοί γίνονται μόνο 5-6 οι οποίοι γυρνάνε από υπουργείο σε υπουργείο. Αυτή είναι η σκορδοκαίλα που έχουν. Να γίνουν υπουργοί, να υπουργοποιηθούν. Γι' αυτό τα χώσανε. Δεν τα χώσανε γιατί αμφισβητούν ή αγαπάνε τον ελληνικό λαό. Ποιοι αγαπάνε τον ελληνικό λαό? Αυτοί αγαπάνε τον ελληνικό λαό. Αυτοί οι λιμοκοντόροι όλοι τους. Τι τσιράκια του πολιτικού συστήματος, της ολιγαρχίας. Άμα τους κάνει έτσι ο κόκκαλης, έψτε, Ελλάδα να σου πω, θα πάνε τρέχοντας. Παράδειγμα, λέει. Ο Attica Group ή ο άλλος, ας πούμε, ο Περιστέρης. Ελλάδα να σου πω. Είναι κάτι τύποι πεταμένοι, δηλαδή, σκοροφαγωμένοι. Από ελληνικές ταινίες. Τι είναι ο καημός τους, λοιπόν, ότι δεν παίρνουν υπουργείο. Ναι, και δεν τα παίρνουν, δεν μασάνε. Και ότι δεν μασάνε χρήμα, δεν παίρνουν δημόσιο χρήμα, δεν βάζουν. Δεν τους λαδώνει τα ντερό τους. Δεν τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν. Τα 5-6 χιλιάρια είναι λίγα που παίρνουν. Γι' αυτό είπε και ο Σάκη. Είναι κι άλλα. Με 5-6 συνεργάτες κάνετε δουλειές. Ναι, βέβαια, μα σου λέω, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Ο διακαής πόθος τους είναι πώς θα οικονομήσουν. Πώς θα οικονομήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει ένα λεπτό, ρε. Είσαι 5 χρόνια κυβέρνηση και εγώ δεν οικονομάω. Και οικονομάτε μόνο 5 άτομα, 10. Ο Γεραπετρίτης έχει τον Περιστέρη. Ο Γεωργιάδης έχει τους αναμογεννήτριες. Ο αυτός έχει εκείνο. Ο αυτός έχει τ' άλλο. Κάτσε ρε φίλε. Όλοι στην κονόμα και εμείς την απέξω. Να φάμε όλοι. Και επειδή δεν μπορούν να φάνε όλοι και ο άλλος είναι μονοφαγάς, γιατί είναι οι Μητσοτάκηδες πάντα έτσι τα μονοφαγάδες, έτσι, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Δεν τον βλέπεις πώς είναι. Κοίτα πώς περπατάει τώρα στη σύσκεψη. Με ανοιχτά τα πόδια, λες και είναι έτοιμος. Από καιρό. Λοιπόν, ο Μητσοτακισμός είναι μονοφαγισμός. Να γεμίζουν οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί και 5-6 ακόμα. Και σου λέει, κάτσε, εμείς θα είμαστε ατάιστοι. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
και τον θέσανε προ των ευθυνών του. Ή θα μας δώσεις και εμάς, θα σε ρίξουμε. Και λέει ο άλλος, έτσι είστε. Όχι, δεν σας δίνω φράγκο. Θα πάω σε εκλογές. Πάντως ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα τώρα που λέτε ότι αυτοί τρώνε με το κιλό, κάποιοι τρώνε με το κιλό και άλλοι δεν τρώνε, είναι γιατί έχει πολλά προβλήματα η χώρα και απορώ ποιος ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία πλέον, είναι ο δημοκατάλογος των φοιτητικών ενοικίων. Βλέπουμε εδώ πέρα σε διάφορες περιοχές όπως Αθήνα, όπως Πειραιά, όπως και στη Θεσσαλονίκη, ότι τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. Μιλάμε για 15 τετραγωνικά διαμερίσματα, ο άλλος ζητάει 4,5 εκατοστάρικα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε σήμερα στα παιδιά που πήραν τους βαθμούς να έχουν καλή επιτυχία, αν και δεν το βλέπω. Σήμερα ο καθένας από τους σπουδαστές που δώσανε για να μπουν στο πανεπιστήμιο, δεν είναι μονόδρομο στο πανεπιστήμιο, παιδιά, πήρανε κάποιους βαθμούς οι οποίοι δεν είναι καλοί. Δεν θα πρέπει να απογοητευτούν. Το δεύτερο. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στη ζωή υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Ειδικά σε μια τέτοια ηλικία. Εμείς είμαστε στα 58, δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ακόμα. Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν πολλές ευκαιρίες. Και δεν μπορούν να γίνουν όλοι επιστήμονες. Άρα, κουράγιο στις οικογένειες, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αποτυχίες. Πάντα στη ζωή υπάρχουν αποτυχίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο επιτυχίες. Δεν θα ρίξουμε κάτι το κεφάλι και να πεθάνουμε, ούτε από να αυτοκτονήσουμε, παιδιά, μακριά από τέτοιες σκέψεις. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο πανεπιστήμιο και θα πάρουν μια θέση όπως νομίζουν κάτω από τον ήλιο, αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα της μετεγκατάστασης. Τα προβλήματα της μετανάστευσης, εσωτερικής μετανάστευσης. Άνθρωποι οι οποίοι, οικογένειες που ζούσαν μέχρι τώρα σε μια συγκεκριμένη οικονομική βάση, θα υποστούν πιέσεις. Όταν στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσουν τη λέλαπα. Και η λέλαπα είναι 500 ευρώ τα πιο φτηνά διαμερίσματα. Άφαντες οι γκαρσονιέρες των 300 ευρώ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και όλα τα περίχωρα. Το στεγαστικό πρόβλημα επιτείνεται από την άνθηση του Airbnb που βρίσκεται στο απόγειο και βεβαίως στις παράλογες απαιτήσεις των ιδιοκτητών οι οποίοι ζητάνε αλμυρά ενοίκια για να τσακίσουν το φοιτητικό κόσμο. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Με ποιο να υπάρξει, με το Μητσοτάκη, με το Γεωργιάδη, με αυτούς να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Στην παιδεία, ποια παιδεία. Γραμμένη την έχουν την παιδεία. Σου λέει έρχονται του χρόνου ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα τους εγκλωβίσουμε όλους εκεί πέρα, ακονομήσουν οι πολυεθνικές, να στραφούν όλα τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι το κόλπο, Γρηγόρη, ιδιωτικοποίηση παιδείας. Αυτό το σύστημα παιδείας όμως θεωρείται ότι μπορεί να στερεωθεί έτσι ώστε να έχει απόδοση κάποιος που σπουδάζει. Δεν τους ενδιαφέρει να έχει απόδοση. Να αξιοποιήσει το πτυχίο του. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να βγαίνουν πια φοιτητές από δημόσια πανεπιστήμια. Τους ενδιαφέρει να βγαίνουν φοιτητές από ιδιωτικά πανεπιστήμια για να κονομάνε τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και για να παίρνουν έτοιμους, βιονικούς επαγγελματίες. Ούτως ώστε να τους χρησιμοποιούν στις δουλειές τους. Δημιουργείται δηλαδή μια μονοπωλιακή κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή της ελληνικής οικογένειας και στην υποβάθμιση της ελληνικής παιδείας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι ανθυρά πάντα εκεί τα πράγματα. Δημιουργείται έτσι όμως και ένα τεράστιο ταξικό πρόβλημα. Τεράστιο ταξικό πρόβλημα. Τεράστιο ταξικό πρόβλημα. Η Πληβή και η Πατρίκη. Επανερχόμεθα σε λογικές του μεσαίωνα. Και το ίδιο ισχύει και για την υγεία. Το ταξικό πρόβλημα δηλαδή σε όλους τους τομείς θα υπάρχει. Δημιουργείται μια ανισότητα, κοινωνική ανισότητα, η οποία είναι επικίνδυνη, παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις και καταλαβαίνεις ότι μετά από τέτοιες κοινωνικές ανισότητες, το οποίο και πάλι δεν ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να αντιθασέψουν τη λαϊκή οργή, δημιουργούνται καταστάσεις τεράστιας κοινωνικής, οικονομικής ανισότητας, ένα ταξικό πρόβλημα και ερχόμαστε πάλι στη θεωρία του Μάρξ, ο οποίος πίστευε ότι οι κολύγοι κάποια στιγμή θα επαναστατήσουν. Εάν μπούμε στη μαρξιστική θεωρία και ιδεολογία, ναι, θεωρώ ότι έχουμε κάποια τύχη οι κολύγοι να επαναστατήσουμε. Εάν όμως μπω στη φιλελεύθερη ιδεολογία, η οποία εξαφανίζει τον μαρξισμό από τον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα ζήσουμε τις πιο σκληρές μορφές και τις πιο στιγνές μορφές του καπιταλισμού. Αυτές που ζούμε τώρα. Ναι, και τις ζούμε αυτές τις στιγμές γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορία και το είδαμε αυτό. Και με μια 17χρονη η οποία ήταν θύμα τροχαίου και περνούσαν από δίπλα της
μισή ώρα άνθρωποι και περιπολικά και δεν σταμάτησε κανένας να τη βοηθήσει. Μια 17χρονη κοπέλα στη Λεωφόρο Καβάλας. Πραγματικά αυτό είναι. Τι να πεις, ότι είναι συγκλονιστικό, είναι μια απανθρωπιά. Χτυπήθηκε από έναν οδηγό, εγκαταλείφθηκε. Το διάβαζα πραγματικά. Το διάβαζα χτες. Ήταν σκοτάδι. Είναι ένας καταραμένος δρόμος στη Λεωφόρο Καβάλας. Τον έχω διαβεί πολλές φορές. Σκοτεινός, δεν φαίνεται τίποτα, δεν είναι φωτισμένος. Χτύπησε το κοριτσάκι 17 χρόνων, το παρατήσαν στη μέση του δρόμου. Περνάγανε όλοι οι οδηγοί, μπορεί να πέρασαν 500 αυτοκίνητα, δεν σταμάτησε κανένας. Μια κοινωνική αδιαφορία, μια κοινωνική μυσαλλοδοξία. Ξέρεις τι είναι να μισείς τον συνάνθρωπό σου. Αυτά φέρνει αυτό που είπες και προανέφερες για την κοινωνική ανισότητα, την κοινωνική αναλγησία, την οικονομική, τον οικονομικό παμφαγισμό. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο φέρνει ο νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα. Στη Γαλλία φοβούνται μη βγει η Λεπέν, γιατί φοβούνται μην εθνικοποιήσει, κρατικοποιήσει τράπεζες. Μην εθνικοποιήσει το σύστημα υγείας. Να λοιπόν, η ασφαλής δρόμη που μπορεί να οδηγήσει μια νίκη της Λεπέν και του Μαρμελάδα αυτού του 28χρονου που έχει δίπλα της, Μπαρμπελέ, πώς τον λένε, Μαρμελάδα το λέω εγώ, 28 χρονών, που θα γίνει πρωθυπουργός της Γαλλίας. Να που μπορεί να οδηγήσει η λαϊκή πατριωτική δεξιά. Στην απίσκναση των ανισοτήτων. Στην εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάποτε λέγαμε να έρθει μια αριστερή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κοινωνική ανισότητα. Τώρα τι λέμε? Να έρθει μια λαϊκή πατριωτική δεξιά να βάλει τέλος στην κοινωνική αναλυσία. Φαντάσου πώς άλλαξαν τα πράγματα. Κάποτε φωνάζαμε ζήτω ο μαρξισμός για να επαναστατήσουν οι κολλήγες και τώρα φωνάζουμε ζήτω η Λεπέν. Μήπως φάει ο κόσμος ψωμί. Να πώς αλλάζει το σύστημα. Πώς μετασχηματίζεται η κοινωνία και πώς μετασχηματίζεται το σύστημα του άκρατου φιλελευθερισμού σε ένα κοινωνικό ριζοσπαστισμό που χρειάζεται να έχει η λαϊκή πατριωτική δεξιά. Αυτό. Και σε έναν αποβλακωμένο κόσμο, και γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας αναφέρω και αυτό. Βγήκε μια έρευνα από μια ευρωπαϊκή στατιστική μελέτη, η οποία λέει ότι κάθε μήνα στην Ελλάδα καταναλώνονται και πολλούνται 10 εκατομμύρια χάπια Ζάναξ. Τα αγχολητικά αυτά εδώ πέρα χάπια. Αυτά τα χάπια δημιουργούν μια πλήρης αναισθησία, μια αδιαφορία, μια απάθεια. Είναι ένας τρόπος να καταπολεμήσεις την κατάθλιψη, αλλά και, και τις αγχώδεις διαταραχές. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση και στα ψυχοφάρμακα, που αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός έχει πολλά προβλήματα, πολλές υποχρεώσεις, πιέζεται και με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται σε καταστολή. Αυτό είναι θέμα δικό σας, των ψυχολόγων, να το αναλύσετε. Εγώ δεν είμαι ούτε ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κατάσταση ενός πολίτη φαίνεται από το πώς οδηγάει στον δρόμο. Η κατάσταση ενός πολίτη, η ψυχική κατάσταση ενός πολίτη φαίνεται από το πώς οδηγάει στον δρόμο. Είναι όλοι τσαντισμένοι, ζωχαδιασμένοι. Κάποιοι είναι ιστερικοί στον δρόμο. Δεν τολμάς να τους κοιτάξεις. Μπορεί να βγάλουν κανένα καλάζιμο να σε καθαρίσουν. Και κάποιοι άλλοι είναι σαν τον Biden, όπως ήταν ο Biden χθες το βράδυ. Με το θολό βλέμμα. Το βλέμμα της καβαλημένης αγελάδας. Έτσι σε κοιτάζουν. Και τους λες, τι τρέχει. Δεν σε παίρνουν χαμπάρι. Η κατάσταση, η ψυχική κατάσταση του Έλληνα πολίτη φαίνεται από τον τρόπο που οδηγάει στους δρόμους. Άλλοι είναι επιθετικοί, διότι αυτά, ξέρεις, δημιουργούν επιθετικότητα μερικές φορές, τα λιγμένα, και άλλοι είναι ενωθροί, ζαυλακωμένοι. Εγώ αυτό που έχω να πω, παιδιά, όποιοι σας χαλάνε, μην τα παίρνετε. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σερέτη, ευχαριστούμε το Focus 103,6, συνεργαζόμενο ραδιόφωνο με την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε εδώ πάλι την Τρίτη το μεσημέρι, μετά τη 1:30. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.